Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Δεν ακούγεται το μικρόφωνο μου καθόλου. Ή ακούγεται? Ακούγεται? Ένα, ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε. Ακούγεται? Άρης θρησκεία. Ε, ακούγεται κανονικά, ε. Εντάξει, ωραία. Στην όμορφη πόλη της Θεσσαλονίκης. Τώρα είναι... Να, τώρα ακούγεται καλά, ρε. Τώρα έγινε κάτι. Κάτι έκανες τώρα. Μπήκε ο Σαββόπουλος μέσα στο στούντιο και άρχισαν να δουλεύουν τα μικρόφωνα. Λοιπόν, στην όμορφη πόλη της Θεσσαλονίκης, όσοι έχετε βάρκα μπορείτε να κυκλοφορήσετε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ποιος είναι ο Καζανόβας, φίλε? Ο Καζανόβας ποιος είναι? Τι? Φέρνω το χειμώνα εδώ και μετά το πηγαίνω. Μου λένε καλά, λέει. Έβαλες, λέει, βερμούδα. Λέω τι? Θα γινόμουν αμούσκεμα. Τώρα με τη βερμούδα, λέω, μέχρι το γόνατο μπορώ να φτάσει το νερό, δεν θα έχω κανένα πρόβλημα. Να τα κάνεις μια βόλτα εδώ, γύρω από το ερχόμενος εδώ, γύρω από το στούντιο. Όλοι προσπαθούν να βγάλουν τα νερά από τα μαγαζιά τους, από τα υπόγειά τους, από τα σπίτια τους, από τις επιχειρήσεις τους γενικότερα. Γίνεται ένας κακός χαμός. Το ρεύμα επανήλθε βέβαια πριν από κάποια ώρα. Δεν έχουν νερό τώρα. Έχουμε άλλα θέματα. Οι μισές, να μην σου πω και παραπάνω, επιχειρήσεις εστίασης δεν λειτουργούν τις τελευταίες ώρες. Λόγω των συγκεκριμένων γεγονότων. Παρέλυσε ολόκληρη πόλη πάλι με αυτή την απίστευτη νεροποντή. Και μακάρι να μην έχουμε για μέχρι το βράδυ και νεότεροι. Για να. Και μην έχουμε και χειρότερα δηλαδή. Νομίζω τελείως τώρα. Αυτό ήταν. Ανοιξιάτικη μπόρα. Και για μία ακόμη φορά, ενώ το περιμέναμε, διαβάζαμε, κάναμε, ράναμε, λέγαμε, έρχεται την Τρίτη, την Τετάρτη, την Πέμπτη, θα βρέξει πολύ, αναμένονται βροχές, αναμένονται καταιγίδες κτλ. Ο μηχανισμός ήταν εκεί. Πού? Κοιμότανε. Δες πάμε. Καμία απολύτως πρόβλεψη για τίποτα. Άμα βρέξει πολύ, θα δούμε τι θα κάνουμε. Αν δεν βρέξει, ο μηχανισμός ήταν έτοιμος να επέμβει. Ναι. Τέλος πάντων. Εντάξει, θα πούμε αρκετά πραγματάκια μέχρι τις 7 που θα είμαστε εδώ μαζί σας. Για ποδόσφαιρο, μπάσκετ. Το μπάσκετ το οποίο έκανε ακόμη μια νίκη, την τρίτη συνεχόμενη. Και μάλιστα χθες έκανε και καλύτερη εμφάνιση. Κερδίζοντας το Ρέθυμνο, στριζόμενη ομάδα του Βαγγέλη Αγγέλου και πάλι στην πολύ καλή της άμυνα. Αλλά αποδίδοντας καλύτερα και επιθετικά. Έπαιξε καλό μπάσκετ κατά διαστήματα και πήρε μια νίκη η οποία την φέρνει αυτή τη στιγμή μία νίκη πριν από την είσοδό της στην οκτάδα του πρωταθλήματος, στα play-off δηλαδή, που ξεκινούν μάλιστα και γρήγορα την επόμενη Τετάρτη. Αν ο Άρης κερδίσει την Κυριακή στη Ρόδο τον Κολοσσό, τότε θα πάρει μέρος. Νομίζω. Τι υποσυνθήκες? Γιατί αν κερδίσει ο Άρης με κάτω από 14 πόντους που έχασε στο πρώτο παιχνίδι και χάσει το Ρέθυμνο τον Πανιόνιο, έχουμε ισοβαθμία μόνο με τον Κολοσσό, άρα μένουμε έξω. Άρα δεν θες απλά νίκη. Θες και νίκη του Ρεθύμνου του Πανιωνίου, που βέβαια νομίζω θα έρθει, γιατί ο Πανιώνιος πλέον έχει πέσει. Έτσι. Yeah. Βέβαια μαθηματικά δεν έχει πέσει. Πρέπει να χάσει ο Κόρυβος μέσα στην έδρα του από τα διαλυμένα τρίκαλα. Νομίζω δεν θα γίνει κάτι τέτοιο. Οπότε εντάξει. Με νίκη ο Άρης λογικά θα πάρει. Αλλά δεν είναι απόλυτο δηλαδή. Έχει αυτή την ιδιαιτερότητα ότι τώρα ο Άρης ευνοείται στην τριπλή ισοβαθμία. Στην διπλή ισοβαθμία με τον Κολοσσό πρέπει να κερδίσει με 15 πόντους για να είσαι 100% βέβαιος. Εντάξει, είναι λίγο δύσκολο και να κερδίσει, θα κερδίσει και με 15. Οπότε, εντάξει, έχει πάντως ένα στόχο απέκτηση η ομάδα στο τέλος της σεζόν. Εκεί που πάλευε για την παραμονή, βέβαια δεν χρειάστηκε. Έτσι, έκανε τις νίκες που έπρεπε να κάνει, προκειμένου να μην έχει ντράβαλα. Ήδη ο Άρης είναι τρεις νίκες πάνω από τον Πανιόνιο που πέφτει, και άλλες τρεις πάνω από τον Κόρυβο και άλλες δύο πάνω από το Φάρο. Δηλαδή, σχετικά άνετα. Πήρε αυτό το στόχο που προέκυψε στην πορεία. Απλά ήταν η σειρά των αγώνων αυτή που είχε δημιουργήσει την κατάσταση στον Άρη. Γιατί κάποιες ομάδες κάναν τις νίκες και μετά ήρθε και παίξανε με τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό κτλ. Και την Άκη είχαν σίγουρες ήττες. Και φάνηκε να έχουν ένα πλεονέκτημα, στο πούμε, κατά κάποιο τρόπο σε εκείνο το χρονικό σημείο. Ο Άρης όμως έκανε τις νίκες που έπρεπε να κάνει και χθες με άνεση από το πρώτο. Δεκάλεπτο που το πέρασε λίγο δύσκολα στη συνέχεια από το δεύτερο και έπειτα ήταν πολύ καλύτερος από το Ρέθυμνο, με πολύ καλή άμυνα, με καλό μπάσκετ κατά διαστήματα, κατάφερε και πήρε την νίκη, έφτασε στις 10 νίκες και όπως είπες και εσύ με μια 11η λογικά, με βάση τη λογική θα είναι στα play-off, θα έχει δηλαδή και ένα παιχνίδι
με τον Παναθηναϊκό. Εντάξει, δεν τρέφουμε αυτά πάτες τώρα, ότι μπορεί ο Άρης να περάσει τον Παναθηναϊκό. Αλλά ένα παιχνίδι εντός έδρας με τον Παναθηναϊκό θα το έχει και για έσοδα και για τα ταμεία και για να αποχαιρετήσει ο κόσμος την ομάδα αυτή, που είναι αλήθεια ότι είναι μια ομάδα με παιδιά που έμειναν ως το τέλος και πάλεψαν όλη τη σεζόν και τους αξίζουν συγχαρητήρια σε αντίξωες συνθήκες. Αρκετοί από αυτούς απλήρωτοι από πέρσι, άσχετα αν το τελευταίο διάστημα υπάρχει μια ροή από τον κύριο Γουλιέλμο. Οφείλουμε να πούμε ότι αυτά τα παιδιά παρέμειναν στην ομάδα όταν οι περισσότεροι αποφάσισαν και τράβηξαν άλλους δρόμους, και μάλιστα άλλους δρόμους με προσφυγές 100, 200, 300 χιλιάρικα και απίστευτα ποσά, τα οποία φτάσανε σε αυτό το ύψος. Γιατί πάρα πολύ απλά η διοίκηση του Λάσκαρη, αντί να διακανονίσει 10 ή 15 ή 20 ή 30 χιλιάρικα και να κάνει λύση συμβολέων, άφηνε τους παίκτες να φεύγουν απλήρωτοι για αυτά τα ποσά που σας είπα και να πηγαίνουν στη FIBA και να διεκδικούν και το επόμενο χρόνο του συμβολέου, γιατί τους είχε κάνει και 2 και 3 χρόνια κάποιους, και να παίρνουν 300 άρια, όπως ο πρόσφατα ο Τζέκινς, που του επιδικάστηκαν 320 χιλιαρικάκια. Δυστυχώς υπήρξε αυτή η κατάσταση διάλυσης στην ομάδα, με όλα αυτά τα οποία πλέον προσπαθεί να συμμαζέψει η πλευρά του κυρίου Γουλιέλμου. Χθες το ευχάριστο ήταν ότι στο Αλεξάνδριο είχαμε την επιστροφή και κάποιων ανθρώπων οι οποίοι απήχανε κατά το διάστημα της παρουσίας του Νίκου Λάσκαρη στην ομάδα, και αυτό, αν μη τι άλλο, σημαίνει κάτι, γιατί ο Άρης χρειάζεται όλες τις δυνάμεις και όλους τους ανθρώπους που μπορούν να βοηθήσουν το προσεχές διάστημα. Και φυσικά αναμένουμε πλέον, όταν θα ολοκληρωθούν οι αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας και την τοποθέτηση, συνέντευξη τύπου δηλαδή, που έχει προαναγγείλει ο κύριος Γουλιέλμος, τον οποίο θα πρέπει να αναγνωρίσουμε σε πρώτη φάση ότι φυσικά έχει βάλει κάποια χρήματα, έχει βοηθήσει προς την αποκατάσταση της ηρεμίας και της ομαλότητας στην ομάδα. Με διορθώνει εδώ ο φίλος και έχει δίκιο. Ναι, ποιος. Ισόβαθμοι είμαστε τώρα, λέει, με τον Κόλοσσο. Ναι. Άρα, εφόσον κερδίσουμε, τον περνάμε μία νίκη. Σωστό. Άρα δεν χρειάζεται διαφορά. Την παίρνει στην. Άρα κοτσάνα μας είπες. Ναι. Σωστά το λες. Εντάξει, εγώ το είπα πιο ευφρεπώς, φίλε. Ότι έκανα απλά λάθος. Κοτσάνα κατευθείαν. Δηλαδή. Ναι, μας παραμύθια. Δεν είπες όμως εκείνη τη στιγμή. Δεν είπες. Λέμε το συγκεκριμένο άθλημα, επιδερμική η ανασχόλησή μου. Είναι γνωστό αυτό. Ορίστε. Είπες κοτσάνα, να δεις ποιος ήρθε. Ήρθε το πέσιμο κατευθείαν. Το κάνω. Μην κάνουμε ένα λάθος για τον Άρη, αμέσως πέσιμο να φάμε. Καλά που είναι ο φίλος εδώ και μας βοήθησε. Θα πούμε και για τον μπάσκετ κάποια πραγματάκια. Έχουμε προγραμματίσει και μια συνέντευξη μετά τις 5.30 με αφορμή του χθεσινό παιχνίδι. Είπες μπάσκετ και σε έκανε έτσι. Για το ποδόσφαιρο θα πούμε φυσικά, εννοείται και εκεί κάποια πραγματάκια. Η ομάδα δεν έχει υποχρέωση ούτε αυτό το Σαββατοκύριακο. Ξεκουράζεται και θα παίξει την επόμενη Τετάρτη στη Σπάρτη, σε αυτό το πολύ ωραίο, ευχάριστο και ολιγόρο ταξίδι από τη Θεσσαλονίκη προς τη Σπάρτη. Βλέπω να γίνεται μάχη. Ποιος δεν θα είναι στην αποστολή σε αυτό το συγκεκριμένο παιχνίδι. Το ρεπορτάζ των επόμενων ημερών, το ποδοσφαιρικό, θα λέει πρόβλημα στον προσαγωγό ο Τάδε. Η Μέση ενόχλησε το Δίνα. Ήωση ταλαιπωρεί τον αυτό. Όντως. Ναι, όταν έχεις να πας πόσες 8-9 ώρες να πας μόνο και άλλες πώς να γυρίσεις. Θέλεις 16-17 ώρες πήγαινε, έλα. Μιλάμε τώρα για ταλαιπωρία. Εδώ τώρα λέει, μου στέλνει φίλο ο Γιώργος, μου λέει: υπάρχει περίπτωση, λέει ο Γουλιέλμος, να είναι μπροστινός της Τζόρτζιας? Κάτσε ρε Γιώργο. Ναι, κάτσε ρε Γιώργο. Γιατί της Τζόρτζιας και όχι του Λάσκαρη? Γιατί η Τζόρτζια έχει τα λεφτά. Κάτσε ρε Γιώργο. Εμείς δηλαδή αυτό πώς μπορεί να το ξέρουμε, ρε φίλε? Να μου το έχει πει ο Μπατζανάκης της Τζόρτζιας? Γιατί κάποιοι βγαίνουν και μιλάνε έτσι με σιγουριά και λένε: και να ξέρετε, ο Τάδε είναι του Τάδε. Καρυπίδης δεν ήταν μπροστινός? Ο Ζόγκας του Τσαλτίδη. Κάτσε τώρα, θα βγω έξω, σε περιλάβω σένα. Με τον Ουάστη μπλοκάρατε όλη την πόλη πάλι. Λοιπόν, όχι. Λοιπόν, πού να το ξέρω αυτό εγώ? Ή ξέρεις εσύ άμα είναι μπροστινός ή λέει πισινός? Όχι, λοιπόν, και άμα είναι, δηλαδή πώς ακριβώς πιστοποιείται αυτό? Ποιος άλλος θα το ξέρετε από τους ίδιους αυτούς τους δύο? Και τι όφελος μπορεί να έχει δηλαδή ο Λάσκαρης ή η Τζόρτζια Ευσεβίου να βάλει ένα μπροστινό αυτή τη στιγμή στην ομάδα? Οι μετοχές άλλαξαν χέρια. Τελειώσαμε πλέον. Άλλαξαν χέρια με το χέρι. Τι επιθυμεί να ξαναεμπλακεί δηλαδή η οικογένεια Λάσκαρη στην ομάδα? Πώς, δηλαδή με ποιο τρόπο και
και με ποια υποδοχή από, τη, από τον Άρη, δηλαδή. Εγώ πώς θεωρώ να το σκέφτονται αυτό το πράγμα. Ότι για να τελειώσει όμως και όλη αυτή η παραφιλολογία, θα πρέπει ο κύριος Γουγέλμος να τελειώσει με το καλό. Γι' αυτό είπα, ότι μόλις τελειώσουν οι αγωνιστικές υποχρεώσεις, αν θα προκριθεί η ομάδα ή όχι δηλαδή στα, στα play-off, για να σου πω κάτι, δεν έχει. Είναι όμως ότι συνδέεται τα play-off τώρα με το τι θα πει για το πώς ανέλαβε και το τι έχει να κάνει. Να σου πω κάτι. Μπορεί να το κάνει από την επόμενη εβδομάδα. Είναι αυτό που κάνει ο Αριανός, φίλε. Ο Αριανός δεν ασχολείται με το ότι ήρθε ένας άνθρωπος και έδωσε δύο φραγκάκια και η ομάδα σώθηκε από την καταστροφή. Σκέφτεται το αρνητικό. Ίσως σε ένα βαθμό έχουμε πει ορισμένα πράγματα για τον Καρυπίδη το τελευταίο διάστημα. Έτσι. Και το τι πρέπει να γίνει και πώς πρέπει να λειτουργήσει και κάποια κακό κείμενα που υπάρχουν εντός της ομάδας και πώς πρέπει να αλλάξουν αυτά ενώπιση της Super League. Την ίδια στιγμή, ορισμένοι του πάνε στο άλλο άκρο. Στο άλλο άκρο τελείως. Ίσως γι' αυτό να βγάλε και αυτή την ενηγματική ανάρτηση χθες ο, ο πρόεδρος ΠΑΕ. Δεν ξέρω αν πέτυχε κάτι, κάποια συμφωνία ή οτιδήποτε και γι' αυτό το έγραψε. Αλλά και αυτός θα πρέπει να μιλήσει. Εντάξει, αυτός επιλέγει ο Καρυπίδης στο τελευταίο διάστημα να τοποθετείται μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εντάξει, είναι κακό αυτό. Μα μην με ενοχλεί. Εντάξει, τα λόγια είναι ωραία να τα ακούς. Έκανε και επίσημη ανακοίνωση στο site. Ναι. Η οποία ήταν και μακροσκελέστατη και δεσμευτικότατη. Περιμένουμε τις πράξεις. Περιμένουμε τις πράξεις. Από εκεί θα κρίνουμε και από εκεί θα φανεί. Εντάξει, κάποιοι τους χαλάει το ότι τοποθετείται μέσα μόνο από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δεν. Δεν είναι μόνο μέσα. Υπάρχει επίσημη ανακοίνωση ΠΑΕ. Εννοείς να κάνεις συνέντευξη τύπου. Δεν ξέρω, να τοποθετηθεί με κάποιο τρόπο. Το θέμα είναι να τοποθετηθεί. Να παρουσιάσει το πλάνο ή του. Ή να κάνει πράξεις. Το πρώτο είναι αυτό. Ο Μελισανίδης δηλαδή έχει κάνει και μια συνέντευξη τύπου. Όχι. Ο Μαρινάκης έχει κάνει και μια συνέντευξη τύπου. Κοίτα, βγάζει. Τώρα εδώ ανοίξει μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Να. Γιατί γενικότερα η τοποθέτησή του άναψε την κουβέντα, ναι. Η χθεσινή, για τον τρόπο που επιλέγει δηλαδή να κοινωνεί πράγματα προς τον κόσμο, ναι. της ομάδας. Η επικοινωνία είναι από τα βασικά θέματα. Ο Θόδωρος Καρυπίδης. Όλοι περιμένουν τις δικές του πράξεις από εδώ και πέρα. Το πρωτάθλημα ολοκληρώνεται, ο στόχος επετεύχθη, η ομάδα έχει βγει στη Σούπερ Λίγκα. Ακόμη και αν έχει, που βγάζει ένα παράπονο ξεκάθαρα προς κάποιους ανθρώπους που θεωρεί ότι δεν τον στηρίζουν ή προσπαθούν να του δημιουργήσουν προβλήματα να τακτά χρονικά διαστήματα. Όλους λοιπόν αυτούς, ακόμη και τους φίλους του Άρη, οι οποίοι δεν είναι ευνοϊκά διακείμενοι απέναντί του, με έναν τρόπο μπορεί να τους αλλάξει την άποψη και τη γνώμη ο Θόδωρος Καρυπίδης, δημιουργώντας τις συνθήκες εκείνες που θα καταστήσουν τον Άρη ένα όχι μόνο ανταγωνιστικό κλαμπ την επόμενη σεζόν, αλλά μια ομάδα η οποία επιστρέφοντας στη Σούπερ Λίγκα θα δείξει σε όλους πόσο πολύ έλειψε τα τελευταία χρόνια. Και ο ίδιος θα δημιουργήσει αυτές τις συνθήκες. Και δημιουργώντας τις συνθήκες, κάνοντας τις ενέργειες που λίγο πολύ έχουμε πει, έχουμε περιγράψει τους τελευταίους μήνες, θα πείσει και τον πλέον κακεντρεχή, τον πλέον. Πώς να το περιγράψω, δηλαδή. Δύσπιστο απέναντί του φίλου του Άρη, ότι έχει τη δυνατότητα να τρέξει την ομάδα. Ο Καρυπίδης μπορεί να κάνει αύξηση του κεφαλαίου και να μπουν νέοι μέτοχοι. Είναι το καινούργιο που κυκλοφορεί στα social media. Αμεδεδομένο ότι δεν μπορεί να γίνει μεταβίβαση για 3 χρόνια από τη σύσταση της νέας εταιρείας. Όχι μεταβίβαση. Δεν μπορεί να αλλάξει. Όχι απλά μεταβίβαση, ναι, δεν μπορεί να γίνει. Δεν μπορεί το 89,89, ναι, που έχει η Ειρήνη Καρυπίδου, ναι, να γίνει 89,88. Απαγορεύεται από τον νόμο. Αυτό λέει ο αθλητικός νόμος για 3 χρόνια. Άρα πώς θα κάνει αύξηση του κεφαλαίου και θα έρθει άλλος μέτοχος να την καλύψει ως επενδυτής. Το 89,89. Δεν μπορεί να γίνει 89,88. Γιατί αυτομάτως πάβεις να έχεις άδεια. Αλλά πρέπει να μαλώνουμε μεταξύ μας. Εντάξει, υπάρχουν άλλοι τρόποι βέβαια σε περίπτωση που βρεθούν εκεί. Φυσικά και υπάρχουν άλλοι τρόποι. Άλλοι τρόποι υπάρχουν. Παραχωρείς το μάνατζερ με ένα χρόνο, με δεσμευτικό τέτοιο, ότι θα πάρεις και τις μετοχές μετά από ένα χρόνο. Ναι, άλλο αυτό όμως, και άλλο να κάνω αύξηση με το κεφαλαίο. Η διαφορά. Εντάξει, αυτό ποιος το. Εντάξει, κάποιος το. Δεν ξέρουν τώρα. Εντάξει, κάποιοι μπορεί να διαδίδουν πράγματα χωρίς να έχουν γνώση του συγκεκριμένου, παιδί μου. Εντάξει. Αυτό λέω. Ότι πάντα υπάρχουν κάποιες παράμετροι που δεν τις γνωρίζουμε όπως και εμείς. Μπορεί εδώ αυτό που λέμε τώρα εμείς να υπάρχει ένα παραθυράκι. Εντάξει. Που να το σταματάει αυτό. Φαντάζομαι ότι ένας τρόπος θα υπάρχει. Αυτό είναι θέμα. Εμένα με ενοχλεί. Να το ανακαλύψουν όταν, αυτοί που ενδιαφέρονται, όχι εμείς. Όταν πάντα δεν θέτουμε σωστές προτεραιότητες. Και αυτή τη στιγμή η προτεραιότητα που υπάρχει είναι να γίνει μια καλή, σωστή ομάδα, η οποία θα έχει μήνυμο στόχο για μένα την έξοδο στην Ευρώπη, τη νέα σεζόν,
θα είναι οικονομικά τακτοποιημένη, θα είναι οργανωμένη, θα είναι στελεχωμένη, θα έχει όλες εκείνες τις προδιαγραφές μιας ομάδας που λέγεται Άρης. Αυτό ακριβώς λέμε, ότι είναι στα χέρια του Θόδωρου Καρπίδη τις επόμενες μέρες, εβδομάδες. Αν όμως ανοίξουμε μετοχικό και ιδιοκτησιακό χωρίς να υπάρχει, γιατί αν υπάρχει, θα το ανοίξουμε. Αν ο Τόμ, ο Σακίεβιτς ή ο Σαβουπόλοβιτς και ο Τσαλτίδοβιτς έρθουν και πούνε Καρυπίδη, θέλω την ομάδα και δίνω 5 εκατομμύρια, 2, 3, 8, 14, μισό, να μπω στην κουβέντα. Εμείς ανοίγουμε μια κουβέντα για μετοχικό χωρίς να υπάρχει πρόταση από αυτούς που ποτέ δεν ενδιαφέρονται. Το θέμα με τους συγκεκριμένους ανθρώπους άνοιξε ο ίδιος ο Θόδωρος Καρυπίδης με την επίσκεψή του πριν από κάποιους μήνες στην Αμερική. Όμως, δεν το άνοιξε κάποιος. Δεν γίνεται όμως να λέμε ήρθαν εδώ. Αφού ήρθαν εδώ, δεν ήρθαν μόνο για τη χορηγία. Και το γεγονός ότι μπήκε χορηγός, ότι ήρθαν οι άνθρωποι εδώ δύο φορές, ότι συντηρεί ένα θέμα. Δεν μπορείς να πεις ότι είναι κάτι θέμα, που δεν υπάρχει. Και, άλλο θέλει... και επαναλαμβάνω, το άνοιξε ο ίδιος του. Και άλλο δίνουν 8, δίνουν 3 και θέλει 8. Αυτό θα φανεί στην πορεία. Αυτό όμως δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Εμείς όμως πάλι πάμε αλλού το θέμα μας. Πάλι η συζήτησή μας είναι αλλού. Αυτό θα φανεί στην πορεία και αν υπάρξουν χρήματα και αν υπάρξει αγοραπολισία ή οτιδήποτε, αυτά όταν υπάρχουν χρήματα να ξέρετε ότι γίνονται μέσα σε ελάχιστα 24 ώρα. Αρκεί να υπάρχουν τα χρήματα, αρκεί να υπάρχει θέληση. Και η πρόταση, αν υπάρξει, να είστε σίγουροι, θα βγει προς τα έξω η πρόταση. 100%. Και τότε και ο Καρυπίδης θα αναλάβει τις ευθύνες του απέναντι στην πρόταση. Είτε είναι ένα, είτε είναι δύο, είτε είναι πέντε, είτε είναι οκτώ. Αλλά δεν είναι το θέμα μας αυτό. Αυτή αυτό τη στιγμή το θέμα μας είναι. Γι' αυτό το θέτω. Δεν είναι αυτό το θέμα μας. Αυτή τη στιγμή το θέμα μας είναι ότι υπάρχει μια καχυποψία, υπάρχει μια δυσπιστία από μια μερίδα του κόσμου. Κάποιοι είναι καλοπροαίρετοι, κάποιοι είναι κακοπροαίρετοι. Πάντα θα συμβαίνει αυτό. Απέναντι λοιπόν σε όλους αυτούς, την απάντηση την έχει ο πρόεδρος και εν δυνάμει μεγαλομέτωχος. Και λέμε εν δυνάμει γιατί είναι η αδερφή του. Εντάξει, το ίδιο πράγμα θέλετε είναι. Τη ΠΑΕ Άρης, με τις πράξεις του, με τις κινήσεις του, με τις ενέργειές του, με όλα αυτά που συζητάει, σχεδιάζει τα τελευταία 24 ώρα, όπως λέει, και σε περίπου 15 μέρες θα είναι έτοιμος να ανακοινώσει σιγά-σιγά προς τον κόσμο της ομάδας. Και εμείς αυτά περιμένουμε για να αρχίσει να τρέχει το ρεπορτάζ, για να αρχίσουμε να τα σχολιάζουμε, να τα συζητήσουμε, να τα κριτικάρουμε και να δούμε πού θα μπει ο πήχης των φιλοδοξιών για την επόμενη σεζόν. Εδώ είμαστε να τα συζητάμε και μακάρι να συζητάμε για παίκτες και τέτοια πράγματα από το να συζητάμε προβληματικές καταστάσεις. Θα πάμε στο διάλειμμα. Τον 5.30 το πρώτο δηλαδή για την σημερινή εκπομπή και θα επιστρέψουμε σε λίγο. Θα ξεκινήσουμε με μπάσκετ και στη συνέχεια θα μεταβούμε στο ποδοσφαιρικό ρεπορτάζ. Συνεχίζουμε, έχουμε περάσει το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. FM και ενώ αυτό που θέλει να ράψει και προσθέσει το 545-26, ο 779 λέει παρουσία του Ξανθού μετά από δύο χρόνια στο Παλέ και δίπλα στον Γουλιέλμο εγγυάται το τέλος Λάσκαρη. Η ανάρτηση του Καρύπ που μου δείχνει ότι κάτι καλό ετοιμάζει. Έχει ένα μπασκετικό σχόλιο και ένα ποδοσφαιρικό δηλαδή, ο 779. Η παρουσία του Ξανθού ασφαλώς ήταν ένα από τα θέματα της της χθεσινής βραδιάς, στο απόγευμα αν θέλετε καλύτερα, στο Αλεξάνδριο, και προφανώς σημαίνει κάτι. Είναι, γνωρίζεται με τον κύριο Γουλιέλμο, όταν μιλάμε για Γιάννη Ιωαννίδη προφανώς με τις ευλογίες του Γιάννη Ιωαννίδη ανέλαβε τον Άρη ο Δημήτρης Γουλιέλμος. Τώρα το αν θα έχει το χειροτώνησε τι. Ναι, με περαιτέρω εμπλοκή και τα λοιπά δεν νομίζω για τον Γιάννη Ιωαννίδη, δεν είμαι και σίγουρος βέβαια, αλλά το ότι ήταν εκεί σημαίνει κάτι. Χθες ο Ξάνθος, σίγουρα. Τώρα, η ανάρτηση του Καρυπίδη, τα λέγαμε και πριν από λίγο, 779. Εντάξει, κάνει πολλά ραντεβού το τελευταίο διάστημα, σε πολλά μέτωπα μάλιστα ο Καρυπίδης. Περιμένουμε. Αυτό που έχει ζητήσει είναι περίπου 15 μέρες, όχι διορία, για να ολοκληρώσει απλά κάποιες ενέργειες, κάποιες επαφές που κάνει για να είναι έτοιμος να ανακοινώσει κάποια πράγματα. Είμαστε υποχρεωμένοι να περιμένουμε. Δεν τίθεται κανένα θέμα αυτό το διάστημα. Εγώ δεν θέλω να δημιουργηθεί τώρα στο τέλος καμία άσχημη εντύπωση είτε με παίκτες είτε οτιδήποτε άλλο. Βλέπετε ήδη δημοσιεύματα για τον Όφη. Επειδή και στον Άρη είναι πίσω η τωρινή ομάδα, αν και δεν νομίζω ότι θέλει κανένας να χαλάσει την εικόνα, επειδή 15 Μαΐου υπάρχει ο δεύτερος βαθμός επιτήρησης. Θα τα πούμε σε λίγο μετά το διάλειμμα των 6, αφού πρώτα πάμε να καλησπερίσουμε τον Βασίλη Λυπηρίδη. Α, ωραία. Καλησπέρα, Βασίλη. Καλησπέρα. Είσαι καλά? Όλα καλά. Πιστεύω να είσαι κάπου στεγνά. Ναι, σήμερα τι ήταν αυτό, παιδιά, είναι πραγματικά. Ήτανε όντως, δηλαδή γονάτισε ολόκληρη πόλη από μια νεροποντή, όσο δυνατή και αν ήταν αυτή. Συνηθισμένη, και κάθε φορά έτσι δεν γίνεται και πέρυσι με το χιόνι. Σωστά, φέρνησαν το χιόνι, τώρα ήταν το νερό. Άμα έχεις υποδομές ως πόλη. Ναι, βέβαια. Αυτά δεν μας προβληματίζουν.
Λοιπόν, εμείς θα μιλήσουμε για μπάσκετ. Φυσικά, λέγαμε πριν από λίγο, σχολιάζαμε εδώ με ένα μήνυμα που έχουμε αφορμή Βασίλη, την παρουσία του Γιάννη Ιωαννίδη χθες στο Αλεξάνδριο και τη σχολιάσαμε γιατί ήταν μετά από σχεδόν 2 χρόνια ξανά στο γήπεδο. Αν μη τι άλλο, αυτό σημαίνει κάτι, έτσι δεν είναι? Να σου πω ειλικρινά, δεν ήξερα ότι είχε 2 χρόνια να εμφανιστεί στο γήπεδο. Ναι, ο ίδιος το είπε. Ο ίδιος το είπε, ότι είχε να πάει 2 χρόνια. Ναι, εντάξει, ναι, και εγώ ξαφνιάστηκα, δεν το περίμενα. Εντάξει, ήξερα. Μετά συναντήσει τον Μιχάλη τον Ρωμανίδη που ήταν στον πάγκο του Ρεθύμνου και ανταλλάξαμε έτσι και έτσι μια ωραία καπιτινιά συνομιλία, αλλά μετά είδα ξαφνικά να έρθει ο coach εκεί. Πώς είναι να τον βλέπεις να συνομιλείς μαζί του έτσι, μιας και μας δίνεις αυτή την αφορμή, Βασίλη, γιατί πραγματικά ζήσατε απίστευτες στιγμές με τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Δεν είπαμε και πάρα πολλά, μην φαντάζεστε. Εντάξει, γιατί ήταν απασχολημένος και μιλούσε με τον Χάρη Παπαγεωργίου. Και μετά ήρθε εκεί πέρα, συστήκαμε λιγάκι όταν ήμασταν μαζί με τον Μιχάλη και οι τρεις μας. Αυτά, έτσι, 2-3 αστιάκια γνωστά. Ναι, ναι, σωστά. Η ομάδα χθες τουλάχιστον ικανοποίησε το κοινό στο Αλεξάνδριο. Ήταν η καλύτερη της εμφάνιση στα τελευταία παιχνίδια. Όχι μόνο κέρδισε, αλλά κατά διαστήματα έπαιξε και καλό μπάσκετ. Δεν θα λέγαμε το ίδιο για το μάτς με τον Πανιόνιο δηλαδή. Χθες πάντως έπαιξε και λίγο καλύτερο μπάσκετ. Μάλλον αυτό και εσύ θα μας πεις, οφείλεται στο ότι είναι πλέον απελευθερωμένοι. Ναι, καλά, σίγουρα για τους παίχτες. Τι μεγάλη σημασία, πολύ μεγάλη σημασία παίζει ότι πλέον η ομάδα δεν κινδυνεύει. Θα σου αδοβάζουμε και 3 θαυμαστικά να υποβιβαστεί. Και απελευθερωθήκαν και οι ίδιοι. Παίξαν πιο ελεύθερο μπάσκετ. Δείξανε και τις ικανότητές τους, αυτές που έχουν, εν πάση περιπτώσει, χωρίς άγχος, και ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, μέσα από καλή άμυνα και ωραίες φιλικές ενέργειες, όλοι αποδόθηκαν πάρα πολύ καλά. Και αυτό πρέπει να τονίσουμε, γιατί από ό,τι είδαμε και στο σκορ, μοιράστηκε και το σκορ, αλλά και υπήρχε ένας πλουραλισμός στην επίθεση. Ναι, όντως. Έδειξε δηλαδή ότι αυτή η ομάδα έχει και κάποιες δυνατότητες. Δεν είναι μόνο καλή αμυντικά, μπορεί να βγάλει και κάποια play στην επίθεση και να αποδώσει έτσι καλό μπάσκετ. Κοιτάξτε, όλες οι ομάδες τώρα. Ο Άρης έπεσε αυτή την κατάσταση λόγω της οικονομικής δυσχέρειας. Τώρα, αν έχεις μέσα 2 ξένους που πρέπει να τραβήξουν το σκορ και είναι και ισχυρές προσωπικότητες, όπως κάνουν όλες οι υπόλοιπες ομάδες, δηλαδή που έχουν όχι μόνο 2, πολλούς παραπάνω ξένους, σίγουρα μετά και οι υπόλοιποι τραβάνε περισσότερο μέσα από αυτούς, γιατί είναι διαφορετικά ένας παίχτης ικανός. Το ζήσαμε και εμείς τα χρόνια εκείνα, να τραβάει 1 και 2 αμυντικούς και χώροι δημιουργούνται για τους υπόλοιπους να εκδηλώσουν την επιθετικότητά τους. Πιστώνεις το Βαγγέλη Αγγέλου έτσι ένα μεγάλο μερίδιο της μεταστροφής του κλίματος αλλά και της αγωνιστικής εικόνας της ομάδας και κυρίως αμυντικά, Βασίλη? Δεν είναι αλλαγή προπονητή, πάντα είναι ένα θετικό σοκ, το εισαγωγικό σοκ στα ποδητήρια, και αυτό λειτουργεί θετικά στο να βγάλει ο καθένας ό,τι περισσότερο έχει. Από εκεί και πέρα, όταν μια προπονητική κατάσταση ταυτίζεται μια διοικητική κατάσταση, το ένα παίρνει αμπάριζα το άλλο. Και έτσι η μεταστροφή στο κλίμα, η αλλαγή του διοικητικού κομματιού και παράλληλα και του προπονητικού, είναι σαν να ξαναναγεννιέσαι, ας πούμε, της τάξης, όσο μπορούμε να το πούμε αυτό, ας πούμε, για την κατάσταση που ήρθε στα τελευταία παιχνίδια. Αυτό ήταν που πιστεύεις ότι πλήρωσε και κόστησε στο Παναγιώτη Γιαννάκη το διάστημα που ήταν στον πάγκο της ομάδας του, δηλαδή αναγκάστηκε εκτός από την προπόνηση της ομάδας να κάνει και καμιά δεκαριά άλλα πράγματα, για να μην πω λίγα, 10 παράλληλα. Αλίμον, αυτό είναι αυτονόητο. Βέβαια, και ο ίδιος πιστεύω μέσα από την καλή του πρόθεση το κάνει. Αυτό θα έπρεπε κανονικά να το κάνει. Έπρεπε να έχει διαχωρίσει από την αρχή τη θέση του. Ναι. Αλλά επειδή πάντα ο Παναγιώτης ήταν πληθωρικός και ήθελε να κάνει όσο περισσότερα πράγματα και σαν παίχτης και ήταν έτσι πολύ μαχητικός, νομίζω παρασύρθηκε σε αυτό το κομμάτι. Βέβαια, οι εξελίξεις μπορεί να ήταν διαφορετικές άμα είχε αποστασιοποιηθεί από την αρχή, αλλά μετά θα το κατηγορούσαμε για. Ναι. Την κατέληψε την ομάδα. Δηλαδή, ξέρετε, είναι πολύ δύσκολη η θέση του. Ήταν πολύ δύσκολη η θέση του, πιστεύω, και έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε στα δεδομένα που υπήρχαν. Εντάξει, η αλήθεια είναι βέβαια ότι έφυγε με ένα παράπονο από την ομάδα. Το έβγαλε και σε μια πρόσφατη συνέντευξη που έδωσε στο Βασίλη το Σκουντή. Αλλά εντάξει, αυτό είναι και λογικό. Μιλάμε για τον Παναγιώτη Γιαννάκη, μια τεράστια προσωπικότητα. Εντάξει, ήταν άσχημη και η συγκυρία. Ένα παράπονο από την ομάδα. Νομίζω ότι τον Παναγιώτη δεν μπορεί να το χρεώσουμε. Είναι τέτοιο μεγάλο
κεφάλαιο και δεν πρέπει δηλαδή αυτή η ατυχής προπονητική συγκυρία του, παρουσία του στο πάγκο του Άρη, να τον απομακρύνει από την ομάδα, σε καμιά περίπτωση. Ναι. Είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο ιστορικά στο σύλλογο και ας το δεχτούμε σαν να μην συνέβη, πώς το κατάλαβες. Ναι. Δηλαδή ένας παίχτης ο οποίος έχει στολή στο ταβάνι του Παλαιοδεσπόρ, τι να λέμε. Ναι. Φέτος ήταν μια πολύ δύσκολη χρονιά για τον Άρη, η οποία σώθηκε τελικά στο τέλος. Η παρτίδα που λέμε, μάλιστα ο Άρης μπορεί και με νίκη την Κυριακή κοντά στον Κολοσσό να μπήκε στα play-off του πρωταθλήματος. Πίστευες ότι θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο, Βασίλη, όταν αναλάβανε ο Νίκος Λάσκαρης? Υπήρχε μια γενικότερη εφορία τότε με την ανάληψη των καθηκόντων του ως πρόεδρος και ως μεγαλομέτοχος. Και φτάσαμε τελικά ο Άρης τους τελευταίους μήνες να μην έχει πληρώσει ούτε σέντ δεξιά και αριστερά. Ξέρετε, έμαθα από πρόσφατη εμπειρία τι είναι η ψευδέστηση και τι είναι η παρέστηση. Ναι. Στο ένα νομίζεις ότι βλέπεις, στο άλλο πραγματικά το βλέπεις. Ναι. Εδώ πέρα και εμείς είχαμε μπερδευτεί, δηλαδή και εγώ στην αρχή πραγματικά είχα παρασυρθεί από αυτή την εφορία και βλέπαμε πράγματα να γίνονται τα οποία δεν τα είχαμε ζήσει και πολλά χρόνια προηγουμένως. Και όλοι ελπίζαμε ότι κάτι καινούργιο συμβαίνει στο σύλλογο. Και έτσι φαινόταν και όλα και τα πρώτα χρόνια. Μην λέμε τώρα, μην απεξορούμε όλη αυτή την κατάσταση. Ναι. Αλλά φυσικά δεν εξελίχθηκε με τον καλύτερο τρόπο. Και σίγουρα δεν περιμέναμε να συζητάμε σήμερα για ότι καταφέραμε να μείνουμε στην κατηγορία. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να το βγάλουμε καν και από τη μνήμη μας στο μέλλον. Μην ξαναυπάρξει ποτέ η κουβέντα. Ναι. Το Δημήτρη Γουλιέρμο τον γνωρίζεις, είναι από την ευρύτερη οικογένεια του Άρη, είναι και αγαπάει και τον μπάσκετ και ήταν παρόν και σε πάρα πολλά παιχνίδια και στο παρελθόν, όταν αγωνιζόσουν και εσύ, δεν ξέρω αν έχεις κάποια εικόνα. Όχι, πρώτη φορά δεν έχουμε γνωριστεί τα τελευταία παιχνίδια που έχω πάρει. Αναλαμβάνει μια δύσκολη αποστολή, αλλά θα πρέπει να του πιστώσουμε, αν και είναι νωρίς ακόμη, θα πρέπει να περιμένουμε κάποια δείγματα γραφής και από τον ίδιο, ότι τουλάχιστον συνετέλεσε, βοήθησε στο να αποκατασταθεί η ηρεμία και η ομαλότητα σε πρώτη φάση στην ομάδα. Ασφαλώς, γιατί πριν από την κατάσταση αυτή μιλάμε για κάτι, αντιμετωπίσαμε κλειστά γραφεία στην ΚΑΕ, μιλάμε για πράγματα τα οποία είναι τραγικά. Σίγουρα έχει ξεκινήσει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια και το θέμα είναι όμως πώς θα πλαισιωθεί αυτή η προσπάθεια, γιατί δεν φτάνει ένας άνθρωπος να κινήσει όλα τα νήματα. Θα πρέπει να σταθούν δίπλα του, από ό,τι καταλαβαίνω, όπως από αυτά που λες, από την οικογένεια του Άρη γενικότερα όλοι οι άνθρωποι, ο Γιάννης Ιωαννίδης ενδεχομένως που ήταν χθες, από το δικό του μετερίζει να βοηθήσει. Εσείς είσαι βετεράνοι καλαθοσφαιριστές του Άρη ενδεχομένως. Δεν περισσεύει κανείς τώρα σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία. Κοιτάξτε, για να μην γελιόμαστε, το μπάσκετ είναι επαγγελματικό, καταλαβαίνουμε όλοι τι σημαίνει οικονομική δυνατότητα μιας ομάδας. Ναι. Όλοι το παρελθόν μπορεί να δημιουργήσει σαν να μπορεί να προσελκύσει ίσως μια, να δημιουργήσει μια έγκλη. Ναι. Και να προσελκύσει κάποιους ανθρώπους που θα βοηθήσουν οικονομικά. Γιατί, κατά ψέματα, όπως είπα, πρέπει η ομάδα να ενισχυθεί οικονομικά και αυτό μπορεί να γίνει μόνο μέσα από ανθρώπους οι οποίοι θα συνδράμουν πολύ δυναμικά. Ναι, απλά αυτό που εννοούσα είναι ότι οι άνθρωποι όπως εσύ και ένα άλλο τεράστιο κεφάλαιο και συμπαίκτη σου σε εκείνη τη χρυσή εποχή, ο Νίκος Γκάλης, αυτοί θα μπορούν να προσελκύσουν πολύ πιο εύκολα, φαντάζομαι, κεφάλαια στην ομάδα και ανθρώπους που μπορούν να ασχοληθούν με τον μπάσκετ του Άρη, που αποτελεί έτσι ένα τμήμα τοτέμ για τον ελληνικό αθλητισμό. Από αυτή την άποψη το λέω. Πιστεύω ότι αυτή τη δυνατότητα την έχει κυρίως ο Νίκος Γκάλης, γιατί μετά και την προσοχή του κύριε Σίδος με μπήκε στο Hall of Fame. Εντάξει, μιλάμε για ένα όνομα το παγκοσμίου εμβέλειας, δεν μιλάμε για... Ήταν, όχι δεν ήταν, απλώς το έπεσε και μια σφραγίδα πέρα από το Ατλαντικό. Αλλά ναι, αυτό έτσι μπορεί να λειτουργήσει. Αλλά είμαι και η οικονομική συγκυρία, η περιραίουσα δεν είναι και καλύτερη και η Θεσσαλονίκη δεν έχει τις τέτοιες οικονομικές δυνατότητες. Αλλά όσο να είναι, μπορούν έτσι κάποιοι άνθρωποι, πιστεύω ότι θα βγουν ζημιωμένοι αν επενδύσουν σε ένα τόσο ιστορικό σύλλογο. Ναι. Άρα ένα επόμενο. Είναι δυναμική κόσμο, εντάξει, δεν πρέπει να το αγνοούμε. Δηλαδή η δυναμική είναι τεράστια τώρα. Δηλαδή με μερικά καλά αποτελέσματα και το είδαμε και στα πρώτα χρόνια της εποχής Λασκάρη, το γήπεδο ήταν sold out. Ναι, σωστά. Άρα νομίζω ότι από τα επόμενα στοιχήματα του Δημήτρη Γουλιέρμου και των συνεργατών θα είναι να ξαναζεστάνει, να το πω έτσι, τον Νίκο Γκάλη και να επιστρέψει και αυτό κοντά στην ομάδα. Ίσως αυτό είναι ένα από τα πρώτα στοιχήματα.
Ναι, ξαναζεστά είναι καταρχήν μεγάλες προσωπικότητες του λόγου, ιστορικές και που έχουν προσφέρει στο σωματείο και παράλληλα και επιχειρηματικές. Ναι, είναι ένας από τους βασικούς στόχους, αφού πρώτα φυσικά έχει άνθρωπος να διαχειριστεί μπροστά σε μια κατάσταση η οποία είναι ναι. πολύ αρνητική. Ναι. Το αγωνιστικό εντάξει σιγά ξεπερνιέται, δηλαδή γλιτώσαμε την κάθοδο, αλλά από εκεί και πέρα υπάρχουν υποχρεώσεις οι οποίες έχουν, τρέχουν και πνίγουν οποιοδήποτε έτσι, σχεδιασμό θα κάνει και το μέλλον. Άρα αυτές θα, το οικονομικό δηλαδή θα καθορίσει Βασίλη και την επόμενη μέρα στην ομάδα, γιατί η επόμενη μου ερώτηση είναι αυτή, τι μπορούμε να περιμένουμε για το αύριο. Εντάξει, φέτος έσωσε την παρτίδα έστω και στο τέλος η ομάδα, από εδώ και πέρα τι γίνεται. Ας πω, δεν έχω εικόνα, αυτό το ξέρει ο ίδιος ο κ. Γουλέμνος και τι επαφές έχει ξεκινήσει να κάνει. Αλλά πιστεύω ότι αυτή είναι η άμεση του προτεραιότητα. Δεν μπορεί να είναι κάτι άλλο. Mm-hmm. Μάλιστα. Γενικότερα αντιλήφθηκες εσύ χθες στο Αλεξάνδρη ότι με την παρουσία του και με τα τελευταία της καλά αποτελέσματα άλλαξε λίγο και το κλίμα υπεραιρέως ατμόσφαιρα στην ομάδα. Γιατί είχε βαρύνει πολύ, είναι η αλήθεια, στο ξεκίνημα της σεζόν φέτος. Εντάξει, είναι, ξέρεις, σαν να φοράς όλο τον χρόνο λερωμένα ρούχα, με την έννοια του ότι υπήρχαν πολλά προβλήματα και ανασφάλεια στο σωματείο και ξαφνικά τα βγάζεις, κάνεις ένα μπανάκι και βάζεις ένα καθό ρούχο. Έτσι αλλάζει η ψυχολογία. Αυτό το ένιωσες το τελευταίο διάστημα και φυσικά και η παρουσία και ορισμένων ανθρώπων σίγουρα σε κάνει να πουλώνεις γρήγορα τις πληγές σου. Μάλιστα. Τα είπατε και με τον Μιχάλη Ρουμανή. Δεν ξέρω, νομίζω έχετε μέσα στον Ιούνιο και οι βετεράνοι του Άρη και έναν αγώνα. Κάπου θα πάτε να παίξετε από τη διάβασα. Ναι, έχει ένα φίλο αγώνα, ναι, στη Θεότητα. Ναι, τα είπαμε και με τον Μιχάλη όσο μπορέσαμε και πέρα, κυρίως στο ημίχρονο βρεθήκαμε λίγο. Φυσικά, ξέρεις, σε τέτοιες περιπτώσεις δεν είχα βρεθεί τόσο πολύ καιρό με ανθρώπους αγαπητούς που ήσουν όλη τη μέρα μαζί για πολλά χρόνια. Εκείνο που κυρίως ανταλλάσσεις είναι αστιάκια και πειράγματα. Αυτό είναι δεδομένο. Είναι ένα reunion παλιών αθλητών. Έτσι συμβαίνει. Δεν μιλάς τόσο για θέματα αγωνιστικά και τέτοια. Ναι, πιο πολύ αστιεύεσαι και κάνεις πλάκα. Πάντως μπάσκετ γενικότερα παρακολουθείς. Δεν είσαι μακριά από τα δρόμενα τα μπασκετικά. Μπάσκετ γενικότερα παρακολουθείς, δεν μένεις μακριά από τα μπασκετικά δρόμενα. Έχεις άποψη και εικόνα γενικότερα. Εντάξει, κατά διαστήματα είχα απομακρυνθεί. Τώρα τελευταία, ειδικά με τον άρχισα να βλέπω περισσότερο γιατί λίγο πολύ αφυπνιστήκαμε όλοι με την κατάσταση αυτή. Ναι. Αλλά ναι, παρακολουθώ. Δεν είμαι ενεργός μέσα στο χώρο, αλλά παρακολουθώ. Ναι. Άρα θα σε βλέπουμε και πιο συχνά στο Αλεξάνδριο, από λογικά. Ευελπιστώ να και εγώ προσπαθώ όσο περισσότερο πλέον να είναι και μένει η παρουσία μου εκεί για να έχω και μια σαφέστερη εικόνα δηλαδή. Δεν το κάνω για λόγο να θέλω και εγώ να είμαι. Άλλωστε, χθες που πήγα μέσα σε αυτό το γήπεδο το έχω ποτίσει με πολύ υδρότα και αίμα ενίοτε και είναι για μένα ένας πάρα πολύ προσφυλής χώρος. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτά τα ενδιαφέροντα που μας είπες. Να ευχηθούμε καλό απόγευμα και όπως και είπα προηγουμένως, να σε βλέπουμε πιο συχνά στο γήπεδο. Να σε καλά. Να σε καλά, ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Αυτά από τον Βασίλη Λυπηρίδη, ένα από τους παίκτες της παλαιποτέ αυτοκρατορίας του ελληνικού μπάσκετ και του Άρη. Η δική του παρουσία του Γιάννη Ιωαννίδη χθες γενικότερα έδωσε ένα άλλο κλίμα στο παιχνίδι. Στην καλύτερη του τελευταίο διάστημα εμφάνιση του Άρη και την νίκη κόντρα στο Ρέθυμνο για την μπάσκετ. Σας είπαμε ότι άμα ο Άρης κερδίσει την Κυριακή τον Κολοσσό μπαίνει στα play-off του πρωταθλήματος που ξεκινάνε και χωρίς ισοβαθμίες. Και χωρίς ισοβαθμίες. Σε έψαχνα ο φίλος ο Βαγγέλης ο Κριτσίμης εδώ, ήρθε πριν. Ναι. Κορυφαίο κοσματοπολείο, δεν ήσουν. Ναι. Τι ναι. Αφού δεν ήμουν, τρέχα. Πού ήσουν, σε έψαχνα. Πού είναι ο Άλεξ και πού είναι ο Άλεξ, να μας πει καμιά μεταγραφή λέει. Λέω και τι να στα πει ο Άλεξ, εμείς δεν ξέρουμε. Όχι, λέω, ο Άλεξ ξέρει τις μεταγραφές. Δύο ώρες δεν φίλε, έκανα να έρθω. Τι να κάνω, βλέπεις εδώ τι γίνεται. Λοιπόν, θα πάω στο Βαγγέλη. Γρηγορίου Λαμπράκη 190, Κριτσίμης Κόσμημα. Θα πας εκεί να τα πεις όλες τις μεταγραφές. Εντάξει, από. Σε δώσει κανένα σταυρό. Σταυρό. Βαφτιστικό. Ναι. Κάτι τέτοιο, φίλε, να δούμε. Κάνα ρολόι, θες ένα ρολόι, πολύ ωραίο. Δεν θέλω τίποτα. Μπορώ να τα πω και χωρίς να πάρω κάτι. Τι? Μπορώ να τα πω και χωρίς κάποιο σταυρό ή δώρο ή κάποιο δώρο, εν πάση περιπτώσει. Μια χαρά εντάξει, του τα λέω και χωρίς. Πάρε για μας, δεν πειράζει. Πάρε κάτι, θα κανονίσουμε, κάτι θα κάνουμε. Ωραία, πάνε στο play γιατί με παίρνει εδώ ένας φίλος μου. Εντάξει.
Μας ρωτάτε αρκετοί για το αν θα πραγματοποιηθεί το ραντεβού του Παύλου Μηροφορίδη με τον Θόδωρο Καρυπίδη, πότε είναι, αν θα γίνει, τι θα προκύψει από αυτό. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι δεν έχει φιξαριστεί καταρχάς ένα τέτοιο ραντεβού μέχρι τη στιγμή που μιλάμε. Είναι να γίνει, φυσικά, κάποια στιγμή. Απλά δεν είναι κανονισμένο για αυτή την εβδομάδα. Το Σάββατο πώς βγήκε? Βγαίνει προφανώς γιατί τα Σαββατοκύριακα επιστρέφει από την Αθήνα στη Βέρεια ο Θόδωρος Καρυπίδης συνήθως, όχι όλα τα Σαββατοκύριακα, τα περισσότερα. Τώρα ήταν στη Θεσσαλονίκη όμως χθες και προχθές. Ναι, τι να σου πω τώρα, δεν ξέρω πώς προέκυψε. Η αλήθεια είναι ότι θα γίνει, εντάξει, αυτό το θα γίνει κάποια στιγμή. Αλλά απλά δεν είναι οριστικό ότι θα γίνει αυτό το Σαββατοκύριακο, για παράδειγμα. Μπορεί και να γίνει, μπορεί και να μην γίνει. Για να συζητήσουν οι δύο άντρες. Τώρα τι ακριβώς θα συζητήσουν, τι να σας πούμε. Εγώ δεν βλέπω ότι υπάρχει πρόσφορο έδαφος συνεργασίας. Με τον Παύλο Μηροφορίδη. Ναι, οι πιθανότητες. Το πιθανότερο είναι ότι δεν θα συνεχίσουν οι δύο πλευρές. Θα τερματίσουν τη συνεργασία τους και θα αναζητήσει ο Παύλος Μηροφορίδης τον επόμενο σταθμό στην καριέρα του, αμέσως μετά. Ο ίδιος βέβαια έχει εικόνα ασφαλώς, γιατί αυτός τη δημιούργησε σε ποσοστό 90% τη φετινή ομάδα. Εφόσον ερωτηθεί, εφόσον του ζητηθεί η τεχνική του άποψη από τον Θόδωρο Καρυπίδη, σαφώς και θα την καταθέσει και θα πει τα πράγματα που θεωρεί ότι χρειάζεται η ομάδα για να είναι ανταγωνιστική και στη Super League την επόμενη σεζόν. Πάνω κάτω βέβαια έχει αφήσει να εννοηθούν 2-3 πραγματάκια. Δηλαδή πως ο ίδιος, εφόσον του δοθεί μια τέτοια εντολή, θα έφτιαχνε τον Άρη της επόμενης σεζόν στη Super League. Σίγουρα διατηρώντας κάποιους ποδοσφαιριστές από το φετινό ρόστερ στην ομάδα και κάνοντας κάποιες συγκεκριμένες ποιοτικές προσθήκες σε αυτό. Δηλαδή κρατώντας έναν κορμό, όπως γνωρίζω εγώ, 10-12 ποδοσφαιριστών από τους 25 πόσοι είναι φέτος, με συγκεκριμένα και όχι πολύ μεγάλα νούμερα στα συμβόλαιά τους, για να κρατήσεις και σε νορμάλ επίπεδα το budget, το αγωνιστικό, και από εκεί και πέρα σε συγκεκριμένες θέσεις που πονάει η ομάδα και πονούσε και φέτος και το διαπιστώσαμε κατά τη διάρκεια της χρονιάς, και θα ανεβάσουν επίπεδο ειδικά στην επίθεση, να κάνεις κινήσεις με Έλληνες φτασμένους και ξένους ποδοσφαιριστές που θα πάρουν από το χεράκι και αυτούς που θα παραμείνουν και θα φτιάξουν μια ομάδα σκληροτράχυλη και με σαφώς μεγαλύτερη ποιότητα από αυτή που είχε η ομάδα φέτος στο πρωτάθλημα της Football League. Αυτό το πλάνο, από όσο γνωρίζω εγώ τουλάχιστον, έχει στο μυαλό του ο Παύλος ο Μηροφορίδης. Δεν νομίζω ότι κάτι τέτοιο έχει στο μυαλό του ο Θόδωρος Καρυπίδης. Γι' αυτό λέω ότι είναι δύσκολο να συνεχίσουν τη συνεργασία και ενδεχομένως αυτό που θα προκύψει από το ραντεβού, με κάθε επιφύλαξη φυσικά το μεταφέρουμε, είναι το τέλος της συνεργασίας, το κύκνιο άσμα της συνεργασίας των δύο πλευρών. Αυτό αντιλαμβάνομαι από τα συμφραζόμενα, όταν και εφόσον, για να το πω έτσι, για να είμαι μέσα, πραγματοποιηθεί αυτό το ραντεβού ανάμεσα στις δύο πλευρές. Δεν έχουμε κάτι άλλο να πούμε πάνω στο συγκεκριμένο κομμάτι. Όταν πραγματοποιηθεί το ραντεβού και προκύψουν κάποια θέματα από εκεί, τότε το ξανασυζητάμε. Όπως ραντεβού δεν έχει γίνει και δεν ξέρω αν θα γίνει κιόλας και με τον προπονητή της ομάδας, τον Δημήτρη Τοσπάνο, απλά για το τυπικό της υπόθεσης, και νομίζω ότι αυτό θα ήταν και το σωστό απέναντι σε έναν άνθρωπο που έχει φερθεί πολύ καλά στην ομάδα, για να επισημοποιηθεί και εκεί το τέλος της συνεργασίας και να αναζητήσει και αυτός τον επόμενο σταθμό στην προπονητική του καριέρα.
Προπονήσεις κάνουμε. Με τη Σπάρτα θα παίξουμε. Σήμερα δεν έγινε προπόνηση, χειραπώ. Προβλέψαμε την βροχή. Ναι, το γλιτώσανε. Μην μιλάς καθόλου. Τις άλλες μέρες κάνουμε. Διάνα έπεσαν. Τζόκερ. Δεν είναι μια ταλαιπωρία για την ομάδα αυτές. Καλά, μην φαντασίσεις τώρα τις προπονήσεις γίνεται και τίποτα. Αυτό, τώρα μια συντήρηση είναι απλά αυτές τις μέρες. Είναι, θα πάνε να παίξουν στη Σπάρτη όμως. Δεν θα πάνε, είπαν κάποιος θα πάνε. Κλιγκόπουλος είναι έτοιμος. Μάντζαρης. Πανέτοιμος. Κλιγκόπουλος. Μάντζαρης κατά Κλιγκόπουλος αμυντικό δίδυμο με. Ποιο θα βάλω άλλο, ε? Με Μαραγκό. Εγώ πιστεύω ότι επειδή θα λείψει ο Σόουζα από αυτό το μάτς, μπορεί ο Δελιζής να παίξει σε αυτό το παιδί. Ο Σόουζα και θα λείψει. Πονάει μέση του. Πολύ. Κατάλαβα. Ζαρακάκης δεν καταλαβαίνει τίποτα, τον βλέπω έτοιμο, παίζει. Το ο Βαλεράνος πιστεύω θα μείνει εκτός, θα παίξει ο Κανακούδης. Το άλλο βάλουμε τον Κανακούδη, θα πάει στη Σπάρτη. Κανακούδης, ωραία. Επειδή είναι νεαρό σε ηλικία, ρε παιδί μου. Ναι, σωστά. Νίκητς. Νίκητς, έχω Νίκητς στο τέτοιο. Με Ιντζόγλου δεν βγαίνει με τίποτα. Ιντζόγλου. Ιντζόγλου δεν βγαίνει εκεί. Όχι, εγώ πιστεύω θα παίξει ο Μουμίν και θα μείνει εκτός ο Ιντζόγλου. Μουμίν Νίκητς. Και μπροστά του ο Παυλίδης. Λίγο αργοκίνητο καράβι θα είμαστε. Ναι. Και μπροστά του ο Παυλίδης. Κάτσε εδώ. Πλατέλα τον βλέπω να, είναι συναχωμένο την Τετάρτη με το 18ωρο στο λεωφορείο. Συναχωμένο θα είναι, θα ξεκουραστεί για έχει το μεγάλο. Κάτι, ένα τελικό νομίζω κάπου κυπέλου την άλλη εβδομάδα σε ένα Γερμανία, κάπου Γερμανία, κάπου. Τι, να πάει εκεί. Νομίζω ότι πρέπει να το παρακολουθήσει. Να βραβευτεί. ωραία, πλατέλα δεν έχω. Θα παίξω δεξιά. Του τέσσερι σίγουρα που θα στοιχημάτιζα στην απουσία του από τώρα για την. Σπάρτη είναι. Σόουζα, μάλιστα. Πλατέλας, ναι. Ιντζόγλου και Βαλεριάνος, σίγουρα. Το Βαλεριάνο θα τον τιμωρήσω, θα τον βάλω μέσα. Ξέρεις γιατί? Γιατί τότε που, ήταν, που είχε τη γαστρεντερίδα δεν το είπε. Κάποιος πανός, όχι, τώρα θα έρθεις. τώρα θα έρθεις, θα παίξεις. θα βάλεις την πορεία. Και Μπαστακό βλέπω στην κορυφή της επίθεσης, Μπαστακάρα. Χαντί βλέπω να παίζει μπορεί, εκεί μπορεί δεξιά. Μπορεί να παίξει ο Παυλίδης με τον... Με τον Νίκητς. Ναι. Και να παίξει και ο Χαντί. Χαντί δεκάρι και. Ναι. Εξτρέμ. Βλέπω έναν Μπαργκάν επίτηδες. Έλα Μπαργκάν να παίξει βασικό. Για θα παίξει γιατί ήταν και άρρωστο το. Οχ, άρρωστα είναι πάλι, ναι. Και τι άλλο έχω να παίξω. Πασά, σίγουρα. Απασά θα έχω. Απασά, Κάσο. Κάσο θα έχει. Κάσο θα παίξει. Δεν βλέπω να έχει. Ο Κάσο πάει και τρέχοντα στη Σπάρτη, δεν έχει πρόβλημα. Ναι. Άρα ορίστε, βγάλαμε την ομάδα, παιδιά. Μια χαρά, Κλιγκόπουλο στην αποστολή. Θα έχουν Κλιγκόπουλο στην αποστολή. Θα ταξίδι 9 και 9, 18. Πολύ ωραία. Άρα την κλείσαμε την αποστολή, ρε φίλε. Καημένο Καντιμίρη την κλειτώνει μόνο. Δεν γίνεται διαφορετικά. Πάρα. Κάτι ήξερα να γνωστό που λύσει. Αλήψη τώρα. Ο καλύτερο. Πω. Αυτή η παιδιά, εντάξει, δεν νομίζω ότι έχουμε κάτι. Η ομάδα θα πάει λίγο χαλαρά στο ματ. Όπω χαλαρό θα είναι και όφη, όπω καταλαβαίνει στον Καραϊσκά, αλλά εκεί είναι φίλο. Σωματείο του Καραϊσκάκης στον ιστορικό όφι, οπότε δεν θα υπάρχουν ζητήματα. Εντάξει, αυτό που περιμένουμε είναι νομίζω το παιχνίδι με τον Πανσεραϊκό για να τελειώσει και στο Βικελίδης η χρονιά και βέβαια ελπίζω η καρδίτσα τελευταία αγωνιστική να μην χρειάζεται βαθμούς, να είναι τελείως φιλικό το παιχνίδι ώστε να τελειώσει και τυπικά το πρωτάθλημα και να ξεκινήσει ο προγραμματισμός για την επόμενη αγωνιστική περίοδο πλέον χωρίς να υπάρχει αυτό το σύννεφο του ότι ακόμα επειδή είμαστε εδώ θα πρέπει να μην λέμε πολλά για την επόμενη σεζόν κτλ. 27 του μήνα είναι η τελευταία αγωνιστική υποχρέωση. Νομίζω ότι θα μπει ένα τέλος και σε αυτή την τετραετία που ο Άρης βρίσκεται μακριά από τη Super League και επίσημα. Και από εκεί και έπειτα να δούμε πώς ακριβώς θα τρέξει η επόμενη σεζόν και θα τρέξει γρήγορα γιατί προσέξτε, οι όποιοι παίκτες θα φύγουν καμιά 25 μέρες για την άδειά τους και τα λοιπά και κανένα μήνα, τέλη Ιουνίου, αρχές Ιουλίου θα πρέπει να μαζευτούν γιατί φέτος με Super League 20 Αυγούστου αρχίζει το πρωτάθλημα, αν θυμάμαι καλά, κάπου εκεί τέλος πάντων. Όχι, αύριο θα ξέρουμε. Και πλέον σιγά σιγά ας σταματήσουμε να ασχολούμαστε με τον κύριο Λεουτσάκο και τα παιδιά στη Football League, πάμε προς Super League. Και γι' αυτό λέμε ότι και η επικοινωνία εκείς, είναι σημαντική. Εκεί σε τέλη Ιουνίου με εργομετρικές, αιματολογικές, κάποιες πρώτες προπονήσεις και. Αύριο θα οριοθετηθεί η έναρξη του πρωταθλήματος. Είναι αύριο στη Super League, υπάρχει συμβούλιο για αυτό το λόγο. Και αντιλαμβάνεστε ότι θα πρέπει σιγά σιγά σε όλα να είμαστε παρόντες και δυνατοί. Εγώ πιστεύω ότι μέχρι το τέλος του μήνα θα πρέπει να ανακοινωθεί ο προπονητής. Και θα ανακοινωθεί.
της επόμενης σεζόν. Θα πρέπει να ανακοινωθεί ποιος θα έχει την ευθύνη του αγωνιστικού σχεδιασμού, αν θα υπάρξει δηλαδή σε περίπτωση που πάμε για το διαζύγιο με τον Μυροφορίδη την ευθύνη του μεταγραφικού σχεδιασμού, ή αν δεν θα υπάρξει τελικά αντικατάστασή του με κάποιον άλλον και τι σημαίνει αυτό, ποιος θα το τρέξει δηλαδή το κομμάτι αυτό. Και φυσικά από εκεί και πέρα, εφόσον τελειώνει και στις 27 του μήνα και 28 θα αναχωρήσουν οι ποδοσφαιριστές για τις διακοπές τους, θα τελειώσει να αρχίσουν με τους ποδοσφαιριστές μέχρι τότε και οι επαφές, ποιοι να μείνουν, ποιοι να φύγουν, τι εκκρεμότητες υπάρχουν. Αυτές τις επόμενες δηλαδή 20 μέρες τις έχει μπροστά του ο Θόδωρος Καρυπίδης για να ρυθμίσει και αυτά τα ζητήματα. Μην φεύγουν δηλαδή οι ποδοσφαιριστές και είναι ακόμη έολη η κατάσταση με το ποιοι θα μείνουν και ποιοι θα φύγουν και το τι εκκρεμότητες θα υπάρχουν απέναντί τους. Γιατί επαναλαμβάνω, 27 παίζεις, 28 θα αποχαιρετιστούν οι ποδοσφαιριστές, από 29 αν δεν ψάξεις τους μετά να τους βρεις από 29 Μαΐου. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, ο φίλος ο 707 λέει: χρήσατε με τα ιστήρια του συμπολίτη, τι έγινε, πόσο λίγοι είναι? Εντάξει, έγινε ό,τι γίνεται συνήθως σε αυτή την πόλη, φίλε, με το συμπολίτη. Δηλαδή, φωνάζανε, κάνανε τα δεκτή 17.000, είναι πολύ λίγα, όχι δώσει 20, όχι δώσει 25, όχι δώσει 135. Και έχουμε φτάσει πέμπτη απόγευμα. Φυσικά δεν έχει γίνει sold out για τα 17.000 εισιτήρια. Βλέπουμε διάφορα μέσα να δίνουν εισιτήρια με έκπτωση. Υπάρχουν στο διαδίκτυο προσφορές. Αντί για 15 ευρώ δώστε 10 και πάρτε το εισιτήριό σας από την τάδε εταιρεία που συνεργάζεται μάλιστα με μηντιακό όμιλο. Και από ό,τι φαίνεται δεν θα πουληθούν όλα τα εισιτήρια, ή εγώ πιστεύω ότι κάποια στιγμή, επειδή ακριβώς για να μην ξεφτυλιστούν, θα βγάλουν μια ανακοίνωση και ας μην τα έχουν δώσει όλα τα εισιτήρια. Την ίδια στιγμή ο Άρης είχε 26.500 εισιτήρια τα οποία διατέθηκαν. Σχεδόν 30.000 κόσμος ήταν στο ΟΑΚΑ. Εξαφανίστηκαν στην κυριολεξία και γινόμασταν δέκτες καζούρας ή οτιδήποτε άλλο, λέγοντας ότι μια φορά πήγατε τελικό και πήγατε όλοι και διάφορα άλλα τέτοια χαζά. Και αυτό είναι επίσης ένα κομμάτι που πρέπει ο Άρης να εστιάσει και να εκμεταλλευτεί. Βλέπετε ότι με την προπαγάνδα και με την επικοινωνία του μια ομάδα, μια πόλη, την επικοινωνία ο τεράστιος λαός του συμπολίτη ή οτιδήποτε άλλο, καταφέρνουν και εμπορικά λαμβάνουν περισσότερα, καταφέρνουν και έχουν παρεμβατικότητα, και για άλλους βέβαια λόγους γίνεται αυτό, λόγω χρημάτων και διείσδυση στα μίντια, αλλά έχουν παρεμβατικότητα ακριβώς γιατί και καλά έχουν πολύ κόσμο και άρα στις εκλογές θα τιμωρήσουν και οτιδήποτε, περνάνε διάφορα θέματα και ζητήματα και την ίδια στιγμή η ομάδα η οποία πήγε 9 και 10 και 12 χιλιάδες παραπάνω κόσμο στην Αθήνα, στο ίδιο γήπεδο με την ομάδα που... Γιατί και οι δικαιολογίες είναι ίδιες. Παναθηναϊκός το ΆΚΑ είχε έδρα τότε, δεν είχε τηλεοφόρο. Και πήγε ο κόσμος του Άρη. Βλέπετε ότι ας πούμε δεν την περνάνε στους Big Four. Βλέπετε ότι γίνεται ένα σχέδιο από τον υφυπουργό και κατατάσσει τον ΠΑΟΚ να παίρνει 6 εκατομμύρια και τον Άρη 3. Ή τελος πάντων τα μισά. Μας βάζει στη δεύτερη ομάδα ομάδων. Και αυτό γίνεται γιατί ακριβώς υπάρχει μια τεράστια επικοινωνιακή πίεση και μια τεράστια προπαγάνδα καθημερινά ότι είναι οι μόνοι, ότι είναι οι πιο πολλοί, ότι είναι εκατομμύρια και διάφορα άλλα τέτοια πράγματα. Και όταν φτάνει επί της ουσίας, βλέπετε ποιος είναι ο ενεργός, ποιος συμμετέχει, ποιος πάει και γεμίζει τα γήπεδα και ποιος γεμίζει μόνο τα Facebook. Και αυτό πρέπει να το εκμεταλλευτεί ο σύλλογος. Αλλά για να το εκμεταλλευτεί ο σύλλογος, θα πρέπει να οργανωθεί. Θα πρέπει να στελεχωθεί, θα πρέπει να το επικοινωνήσει. Αν είναι ανοργάνωτος, χωρίς στελέχη, χωρίς επικοινωνιακό team, χωρίς διείσδυση στα μέσα ενημέρωσης, χωρίς πρόσβαση στα κέντρα των αποφάσεων, τότε δεν θα μπορεί να επικοινωνήσει τίποτα. Θα γίνεται το άσπρο μαύρο μια ζωή και θα έχουμε τέτοια φαινόμενα και απλά θα διαπιστώνουμε τις αλήθειες όταν ξεμπροστιάζονται και ξεγυμνώνονται και δεν μπορούν να καλυφθούν. Όταν ο βασιλιάς κυκλοφορεί στην πόλη και φαίνεται ότι είναι γυμνός, θα το βλέπουμε μεν όλοι, αλλά το βράδυ στο δελτίο ειδήσεων θα ακούμε και ενδεχομένως να βλέπουμε και με κάποιο μοντάζ ότι είχε το πιο ωραίο φόρεμα, παντελόνι τι φορούσε τέλος πάντων. Γιατί αυτό γίνεται.
Ο Βασιλιάς κυκλοφορεί γυμνός στην πόλη, το βλέπουμε όλοι όσοι βρισκόμαστε στην πόλη και το βράδυ στο δελτίο ειδήσεων ακούμε ότι ήταν ντυμένος Αρμάνι. Και εκεί έχουμε θέμα και ζήτημα. Και γι' αυτό λέω ότι θα πρέπει να πληθύνουν και οι αριανές φωνές και θα πρέπει και οι όποιες αριανές φωνές να έχουν πρόσβαση και σε μίντια τα οποία διαβάζει πολύ σουδέτερος κόσμος. Και δεν το λέω επειδή εγώ με τον Αλέξη είμαστε σε δύο μίντια στην Αθήνα που διαβάζει πολύ σουδέτερος κόσμος. Γιατί ορθώς τα λέμε στο Λαμπαουτάρι, στο Λίμπερο ή σε οποιοδήποτε άλλο μέσο που είναι καθαρά κυτρινό, μαύρο ή οτιδήποτε άλλο. Και πρέπει να υπάρχουν τέτοια μέσα για να ασχολούνται συνεχώς με τον Άρη. Αλλά από την άλλη πλευρά θα πρέπει να αντιληφθούμε ότι αυτός είναι ένας δικός μας κόσμος περιορισμένος. Ναι, έχει το Λαμπαουτάρι 200.000 μοναδικούς χρήστες. Τα μεγάλα αθηναϊκά site όμως έχουν 6 εκατομμύρια. Αντιλαμβάνεστε τα μεγέθη και την διεισδυτικότητα μιας θέσης σου σε μία διαμάχη. Το πώς θα διαβάσουν την ιστορία σου και την άποψή σου και τη θέση σου ως Άρης στο θέμα της Κουρομπίλια παραδείγματος χάρη εκεί. Και την αξία που έχει εκεί, ξέχωρα από την αξία που έχει να το διαβάσει το κοινό που σε ακολουθεί έτσι κι αλλιώς πιστά. Η επικοινωνία, παιδιά, είναι τεράστιο θέμα. Γιατί το, και το λέω γιατί πολλές φορές λέτε, α, μην γράφεις εκεί, μην λες εκεί, μην μιλάς εκεί, μην πάτε στην ΕΡΤ, μην γράφετε στο ένα site, μην λέτε στο άλλο ραδιόφωνο. Τεράστιο θέμα η επικοινωνία, αλλά και να την ξέρεις. Το πιο εύκολο είναι να μοιράσουμε λομπούς. Το πιο εύκολο. Γι' αυτό πάμε τώρα στο διάλειμμα των 6.30 να πιούμε λίγο νεράκι και να επιστρέψουμε για το τελευταίο ημέρο της εκπομπής. Εδώ είμαστε, προς το τέλος της εκπομπής βαδίζουμε πλέον. Για εδώ. Ο φίλος ο Γιώργος με ρωτάει αν ο Ραούλ Μπράβο θα έχει ρόλο στην ομάδα. Είναι ένα από τα θέματα που πρέπει να ξεκαθαρίσει ο Θοδωρής Καρυπίδης, ότι είναι ένας από τους ανθρώπους με τους οποίους μιλάει ο Καρυπίδης σε σχέση με την ισπανική αγορά και ενδεχομένως να λειτουργεί και ως σκάουτερ του Άρη κατά κάποιο τρόπο ή συνεργάτης ή οτιδήποτε άλλο, είναι από αυτούς τους πιθανούς. Αλλά και αυτός, όπως και για πολλούς άλλους, θα πρέπει να τοποθετηθεί ο πρόεδρος της ομάδας. Θα πρέπει να ξεκαθαρίσει αν όντως υπάρχει συνεργασία και αν θα έχει κάποιο συγκεκριμένο ρόλο μέσα στην ομάδα ή απλά θα είναι ένας συνεργάτης, ένας άνθρωπος ο οποίος θα είναι στην Ισπανία και θα λέει και θα, Θόδωρε, έχει Καστελιόν, ένα καλό δεξί μπακ, για δες το λίγο και τα λοιπά. Έχει Recreativo Huelva, ένα καλό στόπερ, ευκαιρία, πάνε πάρτο. Ή αν αυτό θα έχει μια επίσημη μορφή συνεργασίας. Το γεγονός ότι για όλα αυτά τα ζητήματα δεν υπάρχει τοποθέτηση ακόμα και είναι φυσιολογικό γιατί δεν έχει τελειώσει το πρωτάθλημα, κρατάει πίσω όλα αυτά τα ζητήματα. Η εκπομπή έχει γίνει πολύ jazz, φίλε. Έχουμε jungles, έχουμε swing, έχουμε bosses, έχουμε διάφορα, φίλε. Θα περάσει. Φτιάχνω λίγο πιο καλοκαιρινούς ήχους. Τι καλοκαιρινούς. Για το καλοκαίρι, λίγο. Τι καλοκαιρινούς ήχους, δε φίλε. Έξω έχει τέτοιο. Θεομηνία έχει έξω καλοκαιρινούς ήχους, μας βάζεις εσύ. Εγώ πάω κόντρα. Τώρα τι βρέχει, έχουμε και κανένα δύο ώρα από το στούντιο. Δεν ξέρω, θα δούμε. Βρέχει. Ψάχνουμε το αυτοκίνητο. Το έχω στο πάρκινγκ. Αν δεν έχει βουλιάξει το πάρκινγκ, νομίζω ότι δεν θα έχουμε πρόβλημα. Αν έχει βουλιάξει όμως, θα έχουμε ζήτημα, θα έχουμε θέμα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτά σε σχέση και με τους χορηγούς μας. Να πούμε εδώ, φίλος ο Γιάννης θέλει μεταγραφικά. Μεταγραφικά να πούμε, φίλε. Έχεις κανένα μεταγραφικό να πεις? Τι, όχι. Δεν έχω. Γιατί? Γιατί δεν έχω. Α. Άρα μην μας ακούτε, παιδιά. Δεν έχουμε εμείς μεταγραφικά. Δεν σας λέμε ψέματα. Να ξέρετε. Προς το παρόν δεν έχω. Πάντως οι παίκτες που κυκλοφορούν δεξιά και αριστερά, κάτι Έλληνες, έχουν συμβόλαια. Και δύσκολα λύνονται τα συμβόλαια. Ο Καλτσάς, ας πούμε, έχει συμβόλαιο με τον Αστέρα και ποσοστό μεταπόληση στον Παναθηναϊκό. Πάμε να δώσουμε κανένα εκατομμύριο, τον πάρουμε. Στην παρούσα φάση, το μόνο που μπορεί να γίνει είναι μόνο βολιδοσκοπήσεις, διερευνητικές επαφές, κρούσεις, συζητήσεις σε θεωρητική βάση, ναι, και τίποτα παραπάνω. Διότι πολύ απλά επαναλαμβάνω εγώ ότι. Ποιος θα είναι ο προπονητής, ποιος θα κάνει το μεταγραφικό σχεδιασμό, ποιος θα κάνει τις εισηγήσεις. Ο Καρυπίδης. Όταν λυθούν αυτές οι απορίες, τότε από εκεί και πέρα
να μιλήσουμε και για παίκτες και για θέσεις και για οτιδήποτε άλλο θέλετε, γιατί είναι μια ωραία κουβέντα που μας αρέσει να την κάνουμε. Προς το παρόν όμως, ας αρκεστούμε σε αυτό. Ότι γίνονται βολιδοσκοπήσεις, ότι γίνονται επαφές, ότι προτείνονται αρκετοί από διάφορους ατζέντιδες ένθεν κακήθεν, αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Και φτάνουν σοριδών οι προτάσεις στα γραφεία της ΠΑΕ, είτε στον ίδιο τον Θόδωρο Καρυπίδη. Το θέμα, επαναλαμβάνω, είναι ποιος θα κάνει τη διαλογή και κυρίως ποιος θα επιλέξει, ποιοι πληρούν τα κριτήρια για να φορέσουν τη φανέλα του Άρη, ποιο θα είναι το μπάτζετ της επόμενης σεζόν, ποια φιλοσοφία θα έχει η ομάδα την επόμενη σεζόν. Αυτά είναι τα θεματάκια τα οποία θα κληθεί να απαντήσει ο Θόδωρος Καρυπίδης στο επόμενο διάστημα, για να έχουμε έτσι μια πιο ξεκάθαρη εικόνα για αυτό που ζητάτε, για τις μεταγραφές, για τις προσθήκες, πόσες θα είναι, ποιοι θα έρθουν, ποιοι θα αποχωρήσουν και όλα αυτά. Εντάξει, αρκετοί θα έρθουν. Αυτό μπορούμε να σας το πούμε με βεβαιότητα. Δεν ανακαλύψαμε καμιά Αμερική βέβαια, λέγοντάς σας αυτό το πράγμα, αλλά τι να σας πω, κανένα αριθμό. Εγώ μια βάση θα έλεγα ότι είναι σίγουρα 10 πλάς. 10 είναι λίγη. 10 πλάς είπα, φίλε. 10 πλάς. Όλο 12 με 15. Το 10 πλάς μπορεί να είναι και 15, φίλε. Ωραίο, σε λέω 10 πλάς και πιάνω και όλα μέσα. Κάτι. Ήθελα τεχνικό διευθυντή την Ταμπίζα. Τι ήθελες? Τεχνικό διευθυντή την Ταμπίζα. Πάει στον Παναθηναϊκό. Εξαιρετικός. Και προσέξτε, μήπως ο Παναθηναϊκός που τον έχουμε στην απέξω και λέμε ποιος Παναθηναϊκός και τα λοιπά, μην κάνει μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Για τα δεδομένα που θα είναι, θα κάνει σίγουρα μια σκληροτράχηλη ανταγωνιστική ομάδα, γιατί είναι και Παναθηναϊκός. Εντάξει, δεν είναι μια μελιτέα ποσότητα. Μην το ξεγράφουμε δηλαδή έτσι ελαφρά την καρδία τον Παναθηναϊκό. Και βλέπετε πώς ξεκινάνε οι ομάδες, ακόμη και οι ομάδες οι οποίες έχουν πολλά προβλήματα όπως ο Παναθηναϊκός και φτάσανε πριν από λίγες μέρες στα όρια της διάλυσης και του υποβιβασμού. Κλείνουν τεχνικό διευθυντή και από εκεί και πέρα ξεκινάνε και το σχεδιασμό της ομάδας. Ανανέωση με δόνη και όλα τα υπόλοιπα θα διαβάζετε κάθε μέρα στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Αυτή είναι η σειρά που πρέπει να ακολουθεί, η λογική σειρά, ένα κλαμπ. Κλείσου προπονητή, τεχνικό διευθυντή και μετά πας στις προσταφαιρέσεις στο ρόστερ της ομάδας. Ο φίλος ο Κώστας ρωτάει ποιοι παίκτες θα φύγουν σίγουρα. Ο Κούις, ο Φυρός. Αυτός που είδαμε χθες του. Ναι, στο αφιέρωμα. Ωραίο, στο ωραίο αφιέρωμα. Ωραία, πέρασε μια ευχάριστα μια ώρα αυτό το βράδυ. Βλέποντας αυτούς τους θρύλους της πολύ καλής ομάδας τότε. Τη σεζόν 79-80 με ενδιαφέρον το παρακολουθήσαμε και μας άρεσε αυτό που είδαμε, για να θυμούνται οι παλιότεροι και να μαθαίνουν οι νεότεροι, όπως λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις, για μια από τις καλύτερες ομάδες του Άρη τα τελευταία χρόνια, εκείνη της των χρόνων εκείνων της πενταετίας, θα έλεγα, εκείνης 76 μέχρι 81 που είχε ο Άρης με όλους αυτούς τους πεκταράδες, και βλέποντάς τα φυσικά και τις επιτυχίες που έκανε, σε πιάνει και μια μελαγχολία. Είναι η αλήθεια, και μια ελπίδα και μια προσμονή να ξαναζήσει ο Άρης τέτοιες στιγμές, όχι μόνο στην Ελλάδα εγχώρια, αλλά και πανευρωπαϊκά. Και μην πάτε πολύ πίσω, πριν από 8-9 χρόνια τα ζούσαμε και ευρωπαϊκά όλα αυτά. Και πάντως αυτό προτάει ο φίλος, έρχεται και κουμπώνει σε αυτό που έλεγα προηγουμένως. Δηλαδή, άμα δεν ξέρουμε ποιος είναι ο προπονητής, ποιος θα είναι ο τεχνικός διευθυντής και αν θα υπάρχει και ποιος θα είναι το πλάνο, τι να πούμε τώρα. Να πούμε ότι θα φύγει ο Κάσος δηλαδή. Ναι. 17 συμβόλαια λήγουν. Πόσα? 17. Από τα 27. 17 συμβόλαια λήγουν. Ωραία. Πόσα θες να κρατήσεις από τα 17. Και δεν είναι βέβαιο ότι και αυτά που δεν λήγουν θα εξακολουθήσουν να υφίστανται. Ακόμη και από αυτούς που έχουν διετή συμβόλαια. Ο Μιλούνοβιτς, για παράδειγμα, του χρόνου έχει τον τρίτο και τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του. Λέω ένα παράδειγμα. Ο Μιλούνοβιτς δεν φεύγει, φίλε. Ο Μουμίν έχει. Ο Μουμίν έχει διετές. Ο Διαμαντόπουλος έχει διετές. Ο Ιντζόγλου έχει διετές. Θα μείνει. Αυτοί οι ποδοσφαιριστές έχουν διετή συμβόλαια. Τα είχαν υποθέσει ζήσει. Αυτός μπορεί να φύγει όχι γιατί δεν θέλει η ομάδα να μείνει ο ίδιος. Αυτός μπορεί να φύγει γιατί πάει όπου πάει και ο Μυροφορίδης. Ακολουθεί αυτόν τον δρόμο τα τελευταία χρόνια. Έχουν άριστη σχέση, είναι κουμπάρι μου, ζωτώ, τι είναι.
και τα λοιπά. Μπορεί να επιλέξει το παιδί να φύγει. Απ' την άλλη είναι ο Άρης, δεν είναι ο Απόλλωνας πλέον. Ακριβώς. Αν είναι οι συνθήκες τέτοιες στην ομάδα. Ναι, είναι μια πιθανότητα όμως να αποχώρησε. Γιατί να γιατί και, και ο Καρυπίδης τον θέλει. Αλλά και ο ίδιος έχει συμβόλαιο, όπως είπες. Απ' την άλλη όμως μπορεί να πει παιδιά, όχι, εγώ θα να πάω με τον Μυροφορίδη στη Δόξα Δράμας. Παράδειγμα. Μπορεί να μην είναι η Δόξα Δράμας, είναι κάτι άλλο. Και θεωρώ ότι και η πιθανότητα αυτή που λες για τον Μυροφορίδη της μη συνέχειας θα εξαρτηθεί και από το αν έχει βρει άλλη ομάδα. Δεν νομίζω ότι εξαρτάται το ένα από το άλλο. Γιατί, άμα δεν έχεις άλλη ομάδα, ρίχνεις νερό στο κρασί σου. Αν δεν έχεις βρει άλλη ομάδα, δεν ρίχνεις νερό. Αν έχεις βρει, μάλλον δεν ρίχνεις νερό στο κρασί σου. Κάθεσαι και, κάθεσαι και περιμένεις, όντας ελεύθερος πλέον. Και γιατί να μην διαφερθούν στον Άρη. Οι ομάδες. Οι άνδρες συντρέχουν οι προϋποθέσεις. Πάντα είσαι πιο διαλλακτικός όταν δεν έχεις κάτι. Άμα έχεις κάτι, πας να τα παίξεις όλα για όλα για να μείνεις στον Άρη με τους όρους σου. Δεν μένεις με τους όρους σου, που δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει. Και πας στην άλλη ομάδα. Αν όμως δεν έχεις άλλη ομάδα. Δεν μπορεί να είσαι τεχνικός διευθυντής, αν θες οποιαδήποτε ομάδα και να μην έχεις αρμοδιότητες. Ή να μην έχεις το γενικό πρόσταγμα στη δημιουργία της ομάδας. Το γενικό, τι είναι στο γενικό. Όταν λέμε τεχνικός διευθυντής, τι σημαίνει. Ο Μίχελ έχει το γενικό πρόσταγμα στον ΠΑΟΚ. Είναι τεχνικός διευθυντής στην ΠΑΕΠΑΟΚ. Έχει το γενικό πρόσταγμα, όχι. Αυτούς κάνει είναι... τις επιλογές. Ο Σαβίδης τους επιλέγει τους παίκτες. Είναι ένας από αυτούς που κάνουν τις επιλογές. Ναι, ο Σαβίδης τους επιλέγει. Επιλέγει και ο Σαβίδης, επιλέγει και ο Φουφουτίδης, επιλέγει και ο Μίτσα, και ο Μίχελ. Και από πού και που επιλέγει ο Σαβίδης, είναι ποδόσφαιρο, φατσά. Όχι, είναι αυτός που πληρώνει. Δεν σου είναι αρκετά καλή δικαιολογία αυτή. Πληρώνει αυτούς που έχουν από κάτω που είναι υφιστάμενοι και είναι επιφορτισμένοι με αυτό το αντικείμενο. Και ο ΠΑΟΚ δεν έχει μόνο φυσικά τον. Στον Ολυμπιακό είναι ένα συγκεκριμένο. Έχει και 8-10 σκάουτερ από ό,τι γνωρίζω. Ένα είναι χρεωμένο με τη Σκανδιναβία, άλλο είναι χρεωμένο με την Κεντρική Ευρώπη, άλλο με την Αφρική. Μπράβο, λοιπόν, στον Άρη δεν μπορεί να είναι, ας πούμε, ο Μυροφορίδη, παράδειγμα, λέμε τώρα για τον Παύλο. Κακό την κάνουμε αυτή την κουβέντα εμεί. Άλλο πρέπει να την κάνει. Να έχει όμω για το γενικό πρόσταμα, εγώ διαφωνώ. Δεν υπάρχει πλέον ούτε εν λευκό ομάδα. Το γενικό πρόσταμα εννοώ να είναι αυτός ο οποίος θα πάρει από τον ιδιοκτήτη της ομάδας τον πρόεδρο το budget. Θα του πει ο πρόεδρος: έχω 2-3 εκατομμύρια. Αυτά είναι τα. Είναι 2, 2,5, 1,5, 3. Δεν έχεις εξειδίκευση όμως, Χρήστο μου, Γιάννη μου, Μάκη μου, στην αγορά της Ισπανίας. Εκεί θα συνεργαστώ με τον Ραούλ Μπράβο. Αυτά είναι θέματα τα οποία μπορούν να τεθούν επιτάπητος και να αποφασιστούν από κοινού. Μπορεί να σου πει ο Μυροφορίδης ότι εγώ θέλω ξένους από άλλες χώρες ή από άλλη δεξαμενή. Άρα δεν μιλάμε για γενικό πρόσταγμα. Πλέον έχει αλλάξει αυτό. Πλέον στις ομάδες δεν υπάρχει ένας με γενικό πρόσταγμα. Πλέον στις ομάδες υπάρχουν. Ο τεχνικός διευθυντής έχει τη γενική ευθύνη, για να το θέσω πιο κομψά αυτό, και πιο ναι. συγκεκριμένα, του σχεδιασμού της ομάδας. Τώρα, αν έρθει και ένας. Καθυπόδειξη του Προέδρου ή έρθει. Μπορεί να και... συντονίζει όλους αυτούς τους άλλους. Όταν όμως τον πληρώνεις και του αναθέτεις αυτό το ρόλο, αυτή είναι η δουλειά που καλείται να επιτελέσεις και να διεκπαιρεώσεις. Ξεκάθαρα. Τώρα, αν ο Πρόεδρος φέρει και ένα παίκτη, δεν έγινε και τίποτα. Δεν μιλάμε τώρα γι' αυτό. Όχι, εννοείται. Όχι. Γιατί το οριοθετείς ότι πρέπει να φέρνει αυτός. Μπορεί να συντονίζει αυτούς που τα φέρουνε. Μπορεί να συντονίζει αυτούς που τα φέρουνε. Και γι' αυτό θα πρέπει, εφόσον είναι τόσο. Από τη στιγμή που είναι τόσο λεπτή η θέση του και τόσο κομβική για μια ομάδα, παράλληλα, εντάξει, η θέση του τεχνικού διευθυντή, να υπάρχει απόλυτη εμπιστοσύνη μεταξύ των δύο ανδρών και κώδικας επικοινωνίας. Δεν μπορεί τώρα να υπάρχει ένα τέτοιο ευαίσθητο πόστο να ανατίθεται σε κάποιον και να μην υπάρχει επικοινωνία μεταξύ των δύο και να μην υπάρχει κοινή φιλοσοφία. Δεν υπάρχει λόγος να συνεχίσουν. Αυτό λέω. Σωστό είναι αυτό. Ο τεχνικός διευθυντής φαίνεται στους παίκτες ή ο προπονητής. Ο προπονητής λέει στον τεχνικό διευθυντή: θέλω ένα δεξί μπακ ο οποίος να είναι έτσι, να στρίβει έτσι, να είναι ταχυδυναμικός, να είναι αυτό. Γιατί θέλω τον επιθετικό να μου να τον είναι γιώση. Έτσι. Θέλω τον... Ναι, φυσικά μπορεί να πει και θέλω αυτό να είναι και πάνε. Κάνε εσύ τις διαπραγματεύσεις με τα λεφτά που σου δίνει η διοίκηση. Πολλά μπορούν να γίνουν σε αυτό το κομμάτι. Αλλά φυσικά ο προπονητής είναι αυτός που λέει: έχετε παρακολουθήσει την ομάδα και το υλικό της, ότι εγώ θέλω ένα σέντρεφορ ο οποίος έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Θέλω να μου φέρετε αυτά. Ένα τέτοιο σέντρεφορ θέλω. Θέλω ένα επιτελικό μέσο. Αυτό θέλω, ένα box to box half. Θέλω ένα winger ο οποίος να είναι έτσι. Ναι. Να είναι ψηλός, να είναι κοντός, να είναι γρήγορος, να είναι δεν ξέρω εγώ τι. Και από εκεί και πέρα τα παίρνει ο τεχνικός διευθυντής και ο τεχνικός διευθυντής σκαλίζει την αγορά. Μπορεί να έχει πρόσβαση και στην ελληνική αγορά και στην ισπανική και στην ιταλική και στη γερμανική και στη φιλανδική και στην σουηδική και στην. Εντάξει, αυτό, σε αυτές τις αγορές υπάρχει συνεργασία με ατζέντες, παιδιά. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι. Ο τεχνικός διευθυντής της ομάδας, δηλαδή ο Μίχελ, τι έχει γνώση όλων αυτών των πρωταθλημάτων. Συγγνώμη δηλαδή. Όχι. Ακριβώς γι' αυτό δεν έχει το γενικό πρόσταγμα. Ή ο οποιοσδήποτε, ή ο Νταμπίζας δηλαδή. Ξέρει τον παίκτη της Νόρσεπινγκ ή της Έρεμπρο, αν είναι καλός. Αλλά έχει λοιπόν ένα. Θα πάρει ένα τηλέφωνο, ένα δίκτυο θα ρωτήσει μέσα από το δίκτυο, θα πάρει τις πληροφορίες του εμείς έχουμε δίκτυο. Και θα μάθει.
Γι' αυτό εδώ έρχομαι τώρα και επαναλαμβάνω και σου λέω ότι ο ΠΑΟΚ και. Δεν αναφέρουμε μόνο στον ΠΑΟΚ, άσε τον ΠΑΟΚ τώρα. Σε ομάδες σας πάμε στην Ευρώπη. Θα σου καταλήξω, κλαμπ, έχουν τον υπεύθυνο της Σκανδιναβίας και τον. Έλα εδώ ρε φίλε Γιώργο, εσύ δεν είσαι ο υπεύθυνος για τη Σκανδιναβία. Μας προτείνανε τον Τάδε από την Έρεμπρο. Ωραία. Λέει να ασχοληθούμε ή όχι. Θα καταλήξω κάπου με το σκεπτικό μου, θα σου πω το εξής. Άρα δεν είναι αυτός ο οποίος βλέπει και επιλέγει ο τεχνικός διευθυντής. Και βλέπει και ρωτάει και ψάχνεται. Άρα μπορεί να το κάνει το ίδιο ο Καρυπίδης. Να έχει ένα δίκτυο μάνατζερ. Κύριε φίλε. Να μην έχει την ιδιότητα του τεχνικού διευθυντή. Να τα δει στον εαυτό του. Να θέσει σε κάποιου ανθρώπου αυτή τη δουλειά. Ναι. Μπορεί, και να πει στο Ραούλ Μπράβο, το Σαββόπουλο, τον Τζαρτίδη και τον Γιώση. Ναι. Δώστε μου δύο αριστερά μπακ, τρία δεξιά χαφ και πέντε τέτοια. Γίνεται και αυτό. Γίνεται και αυτό. Εγώ λέω ότι ούτε αυτό είναι το σωστό. Εγώ το σωστό είναι, λέω ότι είναι ένα τεχνικό διευθυντή που να μην έχει το γενικό πρόσταγμα, αλλά να συντονίζει 5, 6, 7, 8 ανθρώπους οι οποίοι θα δουλεύουν για τον Άρη. Μπορεί να ζητήσει τον Ραούλ Μπράβο ή τον Ρονάλντο Γκιάρο και να του πει: αυτό λέω. Μου ζήτησε ο προπονητής ένα δεξιμπάκ με αυτά τα χαρακτηριστικά. Έχεις. Αυτό λέω. Αλλά αυτοί ο Ραούλ Μπράβο, ο Ρονάλντο Γκιάρο και όλοι αυτοί θα πρέπει να είναι στελέχη της ομάδας. Έτσι, επειδή είναι φίλοι μας τώρα, έλα, έχεις και εσύ κανένα να μας φέρεις. Αυτό λέω. Όχι τσαπατσούλικα. Άμα ένα φέρουμε ο καθένας να μας ρωτήσουν και να φέρουμε κι εμείς από έναν. Βρε, μπορεί και έναν να φέρει. Μπορεί να στείλει και έναν καλό. Α, πάρ το Μόκαλι. Έτσι δεν κάνα παλιά. Φωμούμπουτ και πώς το λένε, τα διαμάντια της ερήμου, πώς λεγόταν, το υπηκό. Πολλά μπορούν να γίνουν. Αυτό είναι τσαπατσουλιά. Πολλά μπορούν να γίνουν, αλλά δεν σημαίνει ότι είναι απλά για να καταλαβαίνει ο κόσμος. Η σωστή διαδικασία. Πολλά μπορούν να γίνουν. Μπορεί να μην κάνει τίποτα, όπως λες, από τεχνικό διευθυντή και να πάρει τον Ραούλ Μπράβο, να πάρει τον Άλτον Γκέρο, να πάρει τον Νέτο, να πάρει τον Μόκαλι, να πάρει τον δεν ξέρω εγώ. Αν τους πάρει και τους κάνει στελέχη της ομάδας, αυτό είναι ένα δίκτυο. Έχεις εσύ κανέναν, εσύ Ραούλ, έχεις κανένα δυο, εσύ Μόκαλι, έχεις κανένα δυο, εσύ δεν ξέρω εγώ, έχεις κανένα δυο. Έτσι δεν γίνεται όμως δουλειά. Έτσι γίνεται σοβαρή δουλειά. Αν αυτή όμως είναι στελέχη της ομάδας σου και αναπτύξει ένα δίκτυο στη Βραζιλία, στην Αργεντινή. Και μην κολλάτε στο μυροφορείο. Βάλτε όποιον τεχνικό διευθυντή θέλετε στο. Εγώ δεν λέω για τον Παύλο. Εγώ λέω γενικά. Φυσικά αυτό λέω. Απλά εγώ διαφωνώ. Λέω ότι πλέον η εποχή δεν είναι ελευκό ένα τεχνικό διευθυντή φτιάχνει την ομάδα. Στη Β' Εθνική μπορεί να γίνει αυτό. Στη Β' Εθνική μπορεί να γίνει. Στη Γ' Εθνική μπορεί να γίνει. Στην Α' Εθνική όμως που ανοίγει αγορά δεν μπορεί να γίνει. Και φαίνεται το παράδειγμα είναι με όλες τις ομάδες. Δες το, στην ΑΕΚ, στον ΠΑΟΚ, στον Ολυμπιακό που πέφτουν λεφτά, που πέφτουν εκατομμύρια, που έρχονται ξένοι από παντού. Δεν υπάρχει ένας με το πρόσταγμα. Υπάρχει ένας που συντονίζει ενδεχομένως. Υπάρχει ένας επικεφαλής ενδεχομένως. Ο οποίος όμως έχει 5, 6, 7, 8 άτομα που είναι εξειδικευμένοι στις αγορές και φέρνει ο άλλος στην Γερμανία, άλλος στην Ισπανία, άλλος στην Ιταλία. Εμείς καλά-καλά, εφόσον πάμε σε ένα τέλος όπως εμείς δεν έχουμε ένα τεχνικό. Τον έναν δεν έχουμε. Μην πας εσύ στους υπόλοιπους. Γι' αυτό τα λέω. Γι' αυτό τα λέω έτσι πολύ απλά για να καταλαβαίνει και ο τελευταίος ότι θα πρέπει να δεν οργανωθούμε. Δεν είναι πράγματα τα οποία πρέπει για να καταλήξουμε, γιατί να ολοκληρώσουμε και να αποχωρήσουμε, να τα αφήνει στην τύχη του. Δεν είναι δουλειές του ποδαριού αυτά. Και το λέμε εντελώς καλοπροαίρετα. Γιατί πάμε σε ένα πιο ανταγωνιστικό περιβάλλον, με πολλές προσδοκίες. Ο κόσμος έχει φιλοδοξίες, θέλει να δει την ομάδα να επιστρέφει σε υψηλές πτήσεις και θέλει να τη δει με καλούς ποδοσφαιριστές και με καλές επιλογές που θα γίνουν για το ρόστερ της ομάδας. Μέχρι το τέλος του μήνα θα έχουμε πραγματάκια, θα έχουμε εξελίξεις και θα δούμε. Λέει, προπονητή λέει στον ΠΑΟΚ το καλοκαίρι δεν έφερε ο Μίχη, αλλά έφερε ο Βούκιτς. Αυτό λέω. Να τους. Τον είδε τον Μίχη να παρετείται γιατί δεν ήταν λευκό. Γιατί το Βιερίνια. Προφανώς είναι. Το Βιερίνια ποιος τον έφερε. Ο πρόεδρος. Τι τεχνικός διευθυντής είναι αυτός. Τον προπονητή τον έφερε άλλος. Αυτό σου λέω. Στον Άρη όμως λέμε. Το ελευκό. Δεν υπάρχει πλέον στο σύγχρονο. Δεν είπε κανεί ελευκό. Υπάρχει κάποιο ο οποίο, παιδιά, να έχει το γενικό τέτοιο όμω. Τη γενική ευθύνη, να έχει τον γενικό συντονισμό, να έχει ένα ρόλο συγκεκριμένο. Αυτό να είναι. Και να πάρει το Βούκιτς και τον κάθε Βούκιτς και να του πει: έχουμε αυτά τα δεδομένα. Τον Ραούλ Μπράβο, τον Νέτο, τον δεν ξέρω εγώ ποιον. Αυτό λέμε. Ναι. Και ο πρόεδρο μπορεί επίση με τι δικέ του διασυνδέσει να πει: τεχνική διευθυντή, έχουμε και αυτό να είναι. Ναι. Τον όποιον νίκη ποδοσφαιριστή. Γι' αυτό ο Καρυπίδης φίλε θα τα κάνει μόνο του. Για να μην παίρνει τηλέφωνα, να τους παίρνει μόνος τους. Συμφέρει. Βέβαια. Πάμε στο φινάλε μας σιγά σιγά. Ευχαριστούμε τον Χρήστο Κιώση που ήταν μαζί μας πίσω από την κονσόλα του ήχου. Όλους τους υποστηρικτές μας που και σήμερα ήταν στο πλευρό μας. Και όλους εσάς φυσικά που μείνατε εδώ συντονισμένοι. Προσοχή όσοι κινείστε σε επίμαχα σημεία της πόλης με αρκετό νερό. Εμείς θα τα ξαναπούμε όχι αύριο, αλλά την Δευτέρα με το καλό πλέον, γιατί αύριο είναι τα pre-game του τελικού με συνεντεύξεις τύπου κτλ. Οπότε αύριο θα απουσιάσουμε αναγκαστικά από την εκπομπή. Ο Γιώργος Ματζούκης όμως είναι ήδη εδώ και θα ακολουθήσει με την εκπομπή Ώρα για Μπλε. Να είστε καλά.